Η ώρα είναι 7:38 πρώτα λεπτά. Ελάτε να δούμε την επικαιρότητα, ελάτε να δούμε όλες τις ειδήσεις. Φίλες και φίλοι, πάντα εδώ. Πάντα εδώ με μια επικαιρότητα η οποία έχει σχέση με το τεράστιο αυτό θέμα της δολοφονίας των δύο νέων ανθρώπων, ενώ ένας τρίτος νέος, ο Αλέξανδρος Γέροντας, δίνει μια μεγάλη μάχη με τη ζωή του. Ο Γιώργος ο Φουντούλης, 26 ετών, και ο Μανώλης ο Καπελώνης, 22 ετών, δολοφονήθηκαν εψυχρό μπροστά στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τι καταγράφουν αυτή την ώρα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα των εφημερίδων. Και έχουμε λοιπόν δολοφονία των μελών της Χρυσής Αυγής, πρώτο θέμα στην Καθημερινή. Εν ψυχρό στο Νέο Ηράκλειο, η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες. Αυτό είναι το πρώτο θέμα σήμερα, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και βέβαια από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι η αντιτρομοκρατική σ' όλη την Ελλάδα σαρώνει στην κυριολεξία. Και βέβαια η Ακρόπολης εκτέλεσαν δύο εμψυχρό, εκτέλεσαν εμψυχρό δύο χρυσαυγίτες. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Να πάμε στην Αυγή, προβοκάτσια με δύο νεκρούς. Βλέπετε εδώ, προβοκάτσια με δύο νεκρούς, πρώτη σελίδα. Δημοκρατία εμψυχρό δολοφονία. Η εφημερίδα των συντακτών εμψυχρό. Δύο νεκροί και ένας βαριά τραυματίας έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Εκτέλεσαν χρυσαυγίτες εμψυχρό. Σαββατιάτικη ελευθεροτυπία. Δύο νεκροί, ο τρίτος χαροπαλεύει. Βλέπετε. Η Ελλάδα αύριο ορατός ο κίνδυνος να εισέλθει η χώρα σε τούνελ ανομαλίας. Δύο νεκροί από πυροβολισμούς έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Καρφί, φυλακισμένοι στο ίδιο μας το σπίτι. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επενδυτής, σπίθα ανομαλίας, η διπλή δολοφονία. Δυο βαριά νεκροί, ένας βαριά τραυματισμένος. Έθνος, εκτέλεση με στόχο την ομαλότητα. Πρώτο σέλιδο. Προβοκάτσια, 12 σφαίρες κατά της δημοκρατίας. Και βέβαια αργότερα θα δούμε και το πρωτοσέλιδο της News Bomb που λέει ότι οι κάμερες έχουν καταγράψει τα πάντα. Ρίζος πάστης. Ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πάλι για συγκοινωνίες όφελος του λαού. Εμψυχρό δολοφονίες με στόχο την αποσταθεροποίηση. Νέα μέτρα, περάστε την πρώτη του μηνός. Και έρωτας extra small, εσπρέσο πρώτη σελίδα. Αυτά φίλες και φίλοι από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να πάμε στους καλεσμένους μας, να πάμε στους ανθρώπους οι οποίοι θα μας πούν τα πώς και τα γιατί. Πάντα σε απευθεία σύνδεση με τον Δημήτρη τον Λάπα. Να συνδεθούμε μαζί του και βέβαια μαζί μας είναι ο κύριος Σταυριανάκης ο νομικός, είναι ο Λάμπρος ο Καλαρίτης, ο συνάδελφος δημοσιογράφος. Καλημέρα κύριε Σταυριανάκη, καλημέρα κύριε Καλαρίτη. Καλημέρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Τσουκαλάς, ο γνωστός νομικός, και ο κύριος Μουζάκης, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και τα φορολογικά θέματα έχουν τη δική του σημειολογία. Δημήτρης Λάπας τώρα σε απευθείας σύνδεση και Δημήτρης Καραστεφανής. Δημήτρη, τι ακριβώς έχουμε, Δημήτρης Λάπας, πού είμαστε αυτή την ώρα? Μας ακούει ο Δημήτρης Λάπας? Ο Δημήτρης Λάπας δεν μας ακούει. Πάμε στο Δημήτρη του Καραστεφανή. Δημήτρη, τι καινούργια στοιχεία έχουμε, Δημήτρη? Δεν τον έχουμε τον Δημήτρη του Καραστεφανή. Λοιπόν, Λάπρο Καλαρίτη, από τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχεις στο ρεπορτάζ, τι ακριβώς δίνουν και ποιες είναι οι πληροφορίες, και αμέσως μετά θα πάμε στον κύριο Σταυριανάκη. Λοιπόν. Είχε ενημέρωση ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Έγινε σαφές ότι πρόκειται για τρομοκρατικό χτύπημα. Μάλιστα. Γι' αυτό και ανέλαβε η αντιτρομοκρατική. Ήταν επαγγελματικό, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι προβοκάτσια ή αντίπεινα, ήταν επαγγελματικό χτύπημα. Είχαν την ψυχραιμία να κάτσουν και να δώσουν και τη χαριστική βολή στα δύο παιδιά. Μέσα σε μια περιοχή η οποία είχε κόσμο με αστυνομικό τμήμα από πίσω. Μάνο. Οι δράστες έδρασαν επαγγελματικά. Αυτό που φοβάται η κυβέρνηση τώρα είναι ότι ανοίγει ένας νέος κύκλος έντασης. Ναι. Έχουμε τρεις νεκρούς σε δύο μήνες και έναν που χαροπαλεύει. Μάλιστα. Πέραν της τραγωδίας με τα δύο νεκρά παιδιά, στην κυβέρνηση απασχολούν και οι πολιτικές επιπτώσεις, αλλά και γενικά οι επιπτώσεις από την εικόνα της χώρας σε ό,τι αφορά και την πολιτική σταθερότητα. Διότι το θέμα αυτό τρέχει παντού σε όλο τον κόσμο. Παντού σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Είναι πολύ εύκολο να διωγγωθούν οι εντυπώσεις σε μια κρίσιμη περίοδο όπου η χώρα βρίσκεται
στην κυριολεξία επιξηρού ακμής και σε ό,τι αφορά την οικονομία και σε ό,τι αφορά την κλίμα. Κύριε Σταυριανάκη, είναι πολύ σωστές οι πληροφορίες που έχει ο συνάδελφος. Τι ξέρετε εσείς, τι έχετε μάθει και τι ενημέρωση έχετε από τις δικές σας πηγές? Εκείνο που ξέρω είναι το εξής, ότι αυτό ήταν αναμενόμενο. Ναι. Υπήρχαν πληροφορίες και στην ΕΕΠ. Το γνώριζαν μάλιστα και κάποια στελέχη της Χρυσής Αυγής, τα υψηλόβαθμα στελέχη, το γνώριζαν και είχαν ενημερώσει και σχετικά. Αυτό είναι μια αλήθεια. Εκείνο το οποίο συνέβη... Για χτύπημα στη Χρυσή Αυγή. Ναι, βεβαίως. Και για υψηλά κιόλα. Αυτό εσείς το ξέρετε? Εγώ το ξέρω από τις... από εσωτερική πληροφόρηση. Βεβαίως, 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 σας το καταθέτω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Βεβαίως σας το λέω ότι το ξέραν. Ήταν γνωστό. Και μάλιστα είχε συζητηθεί κιόλα. Αυτό που είπε χθες ο κύριος Κασιδιάρης, ότι είχαν ζητήσει, αν δεν κάνω λάθος, και η κόρη του κυρίου Μιχαλολιάκου, ότι είχαν ζητήσει. Δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Προστασία αυτό. Για Δευτέρα και Παρασκευή, γιατί είχαν συγκεντρώσεις ιδεολογικού χαρακτήρα στα γραφεία. Αυτό επιβεβαιώνεται? Εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω το συγκεκριμένο. Εγώ λέω εκείνο το οποίο εγώ γνωρίζω και το γνωρίζω ότι... άμεσα. Ότι ήταν γνωστό, μάλιστα. Το γνώριζε και η ΕΕΠ ακόμα. Παρά τα αυτά, και θέλω να το πω, εγώ δεν θέλω να είμαι δεικτικός του την ώρα, αλλά κάποιες αλήθειες πρέπει να ακούγονται. Έχουμε δηλώσεις αυτοπτών μαρτύρων, έτοιμες. Λοιπόν, σε λίγο θα δείτε και δηλώσεις αυτοπτών μαρτύρων. Συνεχίστε, έλεγα, κύριε λοιπόν, Σταυριανάκη. Ναι. Ότι παρότι ήταν αναμενόμενο, ναι. Δεν είδα τα μέτρα και αυτό είναι στενάχωρο. Να το δούμε. Δηλαδή δεν είδα μέτρα προστασίας. Σύνδεση. Αισθάνομαι ότι... Δεν ξέρω. Μάλιστα. Νομίζω η πολιτεία ολιγόρησε. Είχε αφαιρεθεί και η προστασία από τους βουλευτές. Είχε αφαιρεθεί τώρα. Εγώ δεν θέλω να είμαι δεικτικός, ούτε να ρίχνω λάδι στην φωτιά. Είχαν ζητήσει οι βουλευτές. Είχαν ζητήσει οι βουλευτές ή το κόμμα επίσημα είχε ζητήσει. Και τα γραφεία. Και τα γραφεία. Δημήτρης Λάπα στο σημείο του ρεπορτάζ. Έλα, Δημήτρη. Μ' ακούει ο Δημήτρης Λάπας? Ναι, πάρτε τον στο κινητό του Δημήτρη του Λάπα. Αν είναι εύκολο. Ναι. Δεν βγαίνει η φωνή του Δημήτρη του Λάπα. Είμαστε σε απευθεία σύνδεση, φίλες και φίλοι, με το σημείο. Πάρτε τον Δημήτρη τον Καραστεφανή. Έτσι, για να δούμε το ρεπορτάζ. Βλέπουμε τον Δημήτρη του Λάπα. Δημήτρη, με ακούς εμένα τώρα? Δεν βλέπω να σε ακούει. Δημήτρη, με ακούς? Δεν ακούει ο Δημήτρης ο Λάπας. Δεν ακούει ο Δημήτρης ο Λάπας. Λοιπόν, ο Δημήτρης του Καραστεφανή είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ούτε ο Δημήτρης ο Καραστεφανή είναι στην. Τηλεφωνική γραμμή, είπε Λάμπρο Καλαρίτη, ο νομικός, ο καλός δικηγόρος, έτσι, ότι δεν είχε ζητηθεί ασφάλεια, αλλά δεν δόθηκε. Ναι, είχε ζητηθεί δύο πράγματα. Ναι. Η κυβέρνηση με απόφασή της είχε αφαιρέσει την προστασία από τους βουλευτές. Η πληροφορία... Γιατί το λέτε κυβέρνηση και δεν λέτε ο κύριος Δένδιας? Καθάρα να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Συγχωρέστε με λίγο. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης δεν έδρασε μόνο του. Σε συμφωνία με τον Πρωθυπουργό έδρασε. Δεν λειτουργήσε ρήμην. Το ξέρετε εσείς? Δεν λειτουργήσε ρήμην. Αυτή ήταν μια συνολική πολιτική διαχείριση της κυβέρνησης. Αυτή ήταν η Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Δημήτρης Καραστεφανής, πάντα σε απευθεία σύνδεση. Να έχουμε τουλάχιστον την εικόνα της ημέρας, Μάνο. Αφού δεν μπορούμε να έχουμε ήχο από τον καλό μας συνάδελφο από το σημείο, να έχουμε τουλάχιστον την εικόνα. Τη σημερινή εικόνα. Πάμε με Δημήτρη Καραστεφανή. Έλα, Δημήτρη. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν αναφέρθηκα νωρίτερα. Να σας πω ότι το πιστόλι τύπου Ζάσταβα είναι καθαρό και δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σε καμία άλλη ενέργεια. Είτε είναι τρομοκρατική, είτε είναι εγκληματική ληστείες ή οτιδήποτε άλλο. Ένα καθαρό όπλο χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες. Μάλιστα. Μιλούν καθαρά και ξεκάθαρα για τρομοκρατία. Ναι. Μιλούν για δύο άτομα τα οποία είχαν σίγουρα ομάδα υποστήριξης, Γιώργο. Ναι. Και τους βοήθησαν να διαφύγουν. Και γι' αυτό βρέθηκε η μοτοσυκλέτα τρία στενά μακριά. Και αυτό που κοιτούν τώρα οι αστυνομικοί είναι μήπως βρεθεί γενετικό υλικό στο σημείο. Άρα, Δημήτρη, μιλάμε για έναν εκτελεστή, ένα πιστόλι, ένα εκτελεστής. Ένα Ζάσταβα, ένα πιστόλι τύπου Ζάσταβα, το οποίο δεν έχει ασφάλεια, το οποίο ρίχνει κατά ρυπάς. Μάλιστα. Και ρίχνει με γεμιστήρα, το οποίο παίρνει γύρω στις 18 σφαίρες. Είπε πριν από λίγη ώρα ο κύριος Σταυριανάκης ότι είχε ζητηθεί η φρούρηση των γραφείων της Χρυσής Αυγής και ότι από πλευράς Χρυσής Αυγής είχε υποθεί πάρα πολύ ψηλά. Ξαναπείτε το, κύριε Σταυριανάκη, σας παρακαλώ. Υπήρχαν οι πληροφορίες, όχι στη Χρυσή Αυγή, υπήρχαν μέσω ΕΥΠ στη Χρυσή Αυγή, ότι επίκειται
χτύπημα σε βάρος σας. Εκείνο, η Χρυσή Αυγή το ανέμενε σε υψηλά πρόσωπα, σε υψηλά κλιμάκια και όχι, εν πάση περιπτώσει, κάπου γύρω-τριγύρω σε κάποια οργάνωση. Αυτό εσείς το ξέρετε λόγω της ιδιότητός σας ως νομικού. Έτσι, μάλιστα. Μάλιστα. Δημήτρη, πολύ καλά. Είναι σημαντικό. Να σας πω κάτι. Επειδή είναι και λόγος εχθές για το συγκεκριμένο. Δεν μπορούν να φυλάσσονται όλες οι τοπικές οργανώσεις όλων των κομμάτων. Είναι πάρα πολύ. Υπάρχουν ορισμένες που είχαν συγκεκριμένες και συγκεκριμένα ή συγκεκριμένη είχε ζητήσει προστασία. Ενδεχομένως, κύριε Σαβριανάκη, να περίμεναν εκεί στη Μεσογείο και όχι εκεί στην, στο Νέο Ηράκλειο. Και γι' αυτό φαίνεται και ότι Στεφανή, εγώ εκτιμώ. Κύριε Καραστεφανή, εγώ εκτιμώ την άποψή σας, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω να είχαν ζητήσει άλλες τοπικές εκτός από τη συγκεκριμένη. Μάλιστα. Τώρα πρέπει να το εξετάσουν πολύ πιο σοβαρά από ότι να υπάρχει στον αέρα να λέγεται ότι είχαμε ζητήσει αστυνομία. Έχουμε την πρώτη είδηση, για να μην χανόμαστε. Έχουμε την πρώτη είδηση που μας μεταφέρει ο Δημήτρης ο Καραστεφανής, φίλες και φίλοι, ότι το όπλο το οποίο χρησιμοποιήθηκε είναι καθαρό. Δεν ξαναείχε χρησιμοποιηθεί άλλη φορά σε άλλου είδους δραστηριότητα, Δημήτρη, έτσι. Δημήτρη. Ναι, σας άκουσα, συγγνώμη. Ναι, το όπλο τύπου Ζάσταμπα, όπως σας είπα, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ και έχουν ρίχνει 12 σφαίρες. Μάλιστα. Πάμε να δούμε είμαστε έτοιμοι να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κύριε Βελάνη. Έχουμε τον κύριο Καραδήμα των αστυνομικών υπαλλήλων στη τηλεφωνική γραμμή. Πάντα ο Δημήτρης Ολάπας. Δημήτρη, μας ακούς τώρα? Ναι, ναι, Γιώργο, μια χαρά. Λοιπόν, Δημήτρη, τι εικόνα έχουμε από το σημείο, τι έχεις να μας πεις? Είναι αποκλεισμένο το σημείο λοιπόν, που βρίσκεσαι? Έλα. Είναι αποκλεισμένο, Γιώργο, το σημείο. Σε μία απόσταση ακριβώς από κάτω που βρίσκομαι εγώ, μάλιστα, στα 300 μέτρα, σταματάει και το λεωφορείο, κατεβαίνει ο κόσμος και ανεβαίνει με τα πόδια επάνω, εάν θέλει να πάρει την Ηρακλείου, και ακριβώς δεξιά, γιατί απαγορεύεται να ανέβει προς τα πάνω. Μάλιστα, πριν από 10 λεπτά περίπου ήρθαν και δημιουργίες των ΜΑΤ ακριβώς απέναντι από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Και αυτό το ερώτημα δεν ξέρω αν έχουμε τον κύριο Σταυριανάκη στη γραμμή. Ναι. Γιατί συμφωνώ με αυτά που είπε ο Δημήτρης ο Καραστεφανής. Το αίτημα προς την ελληνική αστυνομία για φρούρηση των γραφείων έχει γίνει εγγράφος? Α, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σας το πω. Γιατί, γιατί κύριε Σταυριανάκη, δεν το ξέρω. Σταυριανάκη, Μάνο. Μάλιστα. Ναι, ναι, Δημήτρη, συνέχισε την κουβέντα σου με τον κύριο Σταυριανάκη. Λοιπόν, όχι. Όχι, εάν έχει γίνει εγγράφος το αίτημα, ο κύριος Σταυριανάκης θεωρεί βέβαιο ότι είχε κατατεθεί ένα αίτημα για τη φύλαξη των γραφείων της Χρυσής Αυγής εδώ στο Νέο Ηράκλειο. Όχι, δεν είπα ότι έχει κατατεθεί εγγράφος. Είχε ζητηθεί, αλλά όχι εγγράφος. Δεν το ξέρω αν είναι εγγράφος. Δεν το ξέρετε, γιατί έχει δίκιο. Συμφωνώ με τον Δημήτρη τον Καραστεφανή που λέει: ναι, μεν τα κεντρικά γραφεία μπορούν να φυλάσσονται από την ελληνική αστυνομία, αλλά κάθε τοπική οργάνωση κόμματος δεν μπορεί να έχει και αστυνομική φρουρά. Μάλλον θα έπρεπε να περίμενα το χτύπημα κάπου αλλού σε ένα στόχο πιο σοβαρό, πιο σημαντικό από ότι ένα περιφερειακό χτύπημα που δυστυχώς έγινε εδώ στο Νέο Ηράκλειο. Και εκεί που το ανέμεναν όμως, ούτε εκεί υπήρχε φύλαξη. Και δεν είναι κάθε κόμματος. Δεν περίμενε κάθε κόμμα τρομοκρατικό χτύπημα. Δεν περίμενε το κουκουέ τρομοκρατικό χτύπημα η Νέα Δημοκρατία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ τώρα το θέμα, Δημήτρη Καραστεφανή, επειδή ξέρεις καλά τα αστυνομικά, έχει τη δική του σημειολογία. Τι περιμένουμε, Δημήτρη, σήμερα, από εδώ και μπρος? Ποια στοιχεία περιμένουμε? Η βαλιστική έχει γίνει ούτως ή άλλως. Περιμένουμε να δούμε αν οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει κάποια αποτυπώματα στη μοτοσυκλέτα επάνω, σε αυτή που βρέθηκε στην οδό Αυξεντίου, που είναι 3 στενά μακριά. Που σημαίνει, και πάλι το λέω, ότι οι δράστες είχαν ομάδα υποστήριξης. Λοιπόν, περιμένουν λοιπόν να δουν αν υπάρχει γενετικό υλικό ή αποτυπώματα, αν και οι δράστες φορούσαν γάντια. Είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κράνη, φορούσαν σκούρα, μαύρα ρούχα, όπου δεν έφευγε τίποτα, δηλαδή εννοώντας γενετικό υλικό ή αποτυπώματα. Ναι. Και οι κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας για να δουν αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες που έφυγαν από το σημείο. Όπως επίσης υπάρχει βίντεο, το έχει δει ο κύριος Χασιδιάρης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Το βίντεο που δείχνει το σωματότυπο και τίποτε άλλο. Και τη σκηνή βέβαια της δολοφονίας των δύο παιδιών, που είναι ό,τι χειρότερο δηλαδή. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι
Αυτός ο άνθρωπος κατέβηκε από, κατέβηκε από τη Μαύρη Βεραντέρο, πήγε, έφτασε στο μισό μέτρο και πυροβόλησε, Γιώργο, γάζωσε στην κυριολεξία, γιατί μιλάμε για καταρρυπάς, γάζωσε τα τρία παιδιά. Μάλιστα, ένας νεαρός, ένας αυτόπτης μάρτυρας, είπε ότι είδε δύο παιδιά να τρέχουν πανικοβλημένα να σωθούν. Ο άνθρωπος αυτός πυροβολούσε και φεύγοντας. Φεύγοντας από το σημείο, έτσι. Είναι συγκλονιστική περιγραφή την οποία κάνεις. Υπάρχει οπτικό υλικό. Υπάρχει οπτικό υλικό. Έτσι, είπε ο κ. Κασιδιάρης χθες ότι το είδε, ο Δημήτρης Κοραστεφανής μας το μετέφερε. Εσείς έχετε διασταυρωμένη πληροφορία, αγαπητέ κύριε Σταυριανάκη, ότι αυτό το υλικό το έχουν δει και άλλοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Νομίζω άκουσα, ναι, πληροφορήθηκε ότι το είδε ο κ. Κασιδιάρης, το είδε και ο κ. Παναγιώταρος. Μάλιστα. Αυτό. Αλλά και δεν έχει δοθεί προς τα πέρα παρά μόνο στην αστυνομία. Άρα λοιπόν, Δημήτρη Καραστεφανή, τα δεδομένα μας. Πρώτον, υπάρχει το βίντεο που έχει στα χέρια της αστυνομία. Δεύτερον, ότι το όπλο δεν είχε χρησιμοποιηθεί άλλη φορά, σύμφωνα με την αποκάλυψη που έκανες πριν από λίγη ώρα. Και πάω στον κύριο Καραδήμα για να πάρεις μια ανάσα κι εσύ των αστυνομικών υπαλλήλων. Καλημέρα, κύριε Καραδήμα. Καλημέρα, κύριε Αυτιά. Καλημέρα. Καταρχήν, θέλω το πρώτο σας σχόλιο. Σύσσωμη η καταδίκη αυτή τη δολοφονίας των δύο νέων ανθρώπων. Εδώ δεν μπαίνουν ιδεολογίες, δεν μπαίνει τίποτα απολύτως. Μπαίνει ο θάνατος που είναι το πιο τραγικό. Αναμφισβήτητα σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, κάθε άνθρωπος καταδικάζει τέτοιες ενέργειες. Αλλά ξέρετε κάτι, είναι ένας κύκλος αίματος που, ναι, άνοιξε πριν ένα 1,5 μήνα με τον άτυχο Παύλο Φίσα και βλέπουμε να συνεχίζεται πάλι με νέους ανθρώπους. Σε αυτό το μεσοδιάστημα υπόθηκαν τόσα πολλά, ακούστηκαν τόσα πολλά. Μάλιστα. Κατηγόρησαν τους αστυνομικούς ότι είναι δίπλα από χρυσαυγίτες, ότι τα αστυνομικά, οι αστυνομικοί ψηφίζουν όλοι τους Χρυσή Αυγή και δημιούργησε ένα κλίμα θολό και ένα τοπίο περίεργο. Όπως λέτε κι εσείς σήμερα από το ρεπορτάζ σας, δεν φυλάσσονταν αυτά τα γραφεία. Μάλιστα. Δεν ξέρω ακριβώς τι να υποθέσω. Πάντως ήταν ένα χτύπημα, αλλά 17 Νοέμβρη. Δεν ενδιέφερε τους δράστες αν είναι αθώος κόσμος. Δεν τους ενδιέφερε τι ώρα είναι. Δεν τους ενδιέφερε αν καταγράφονταν τα στοιχεία αυτά. Ήταν ένα τρομοκρατικό χτύπημα που φοβούμε ότι ίσως να έχει συνέχεια. Αν δεν όλα τα κόμματα τα πολιτικά δεν αποφασίσουν σύσσωμα τι θα κάνουν με την τρομοκρατία πλέον. Οι παρατηρήσεις σας ως έμπειρου αστυνομικού και γραμματέα της ΠΟΑΣΥ έχουν τη δική τους σημειολογία, έχουν τη δική τους βαρύτητα. Κύριε Καραδήμα, θα έχουμε και νέα σύνδεση σε λίγο, γιατί πρέπει να πάω γρήγορα Θεσσαλονίκη, όπου εκεί, κύριε Μουζάκη, πρέπει να δούμε για σύντομο χρονικό διάστημα το σύμβουλο του κυρίου Στουρνάρα. Υπάρχει ο φόρος ακινήτων, φίλες και φίλοι. Πάμε σε τριπλό με τον κύριο Καραβίτη. Είναι ο σύμβουλος του Υπουργού Οικονομικών και αν έχει ακούσει όσα έχει ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Καλημέρα, κύριε Καραβίτη, τι μου κάνετε, καλά είστε? Καλή σας μέρα, κύριε Αυτιά. Να είστε καλά. Κύριε Καραβίτη, πάμε σε αλλαγές. Και πάμε σε αλλαγές οι οποίες εξ αρχής με εντολή του Πρωθυπουργού δεν είχαν γίνει ορατές σε αυτό το σχέδιο. Δηλαδή δεν μπορεί να πληρώνει ίδιο φόρο ένα ακίνητο ή μάλλον ένα χωράφι το οποίο δεν έχει τίποτα μέσα και άλλο φόρο ένα χωράφι που έχει μέσα ένα ακίνητο ή τα άδεια διαμερίσματα. Αυτό χρειαζόταν παρέμβαση Σαμαρά, για παράδειγμα, για να επιληθεί. Καταρχάς, κύριε Αυτιά, αυτός ο φόρος είναι πράγματι νεοτεριστικός. Μετά την κατάργηση, ναι, του ΕΕΤΑ και μετά την κατάργηση και του ΦΑΠ, ναι, αυτός ο φόρος κινείται σε μια διαφορετική λογική από τους φόρους που είχαμε μέχρι τώρα. Τέτοιου είδους θέματα, δηλαδή το πώς κατανέμεται ο φόρος, έχουν εξεταστεί πολύ προσεκτικά και γι' αυτό το λόγο μπορώ να σας πω ότι μιλάμε για ένα φόρο ο οποίος επιβαρύνει το ακίνητο και όχι τη συνολική περιουσία. Εφόρος ζωής, βέβαια, ατόμου. Ο φόρος, έτσι. Εφόρος ζωής. Και ήρθε είναι σαν έκτακτος και μένει για όλη μας τη ζωή. Μέχρι να το καταργήσει κάποιος άλλος. Εφόρος ζωής του ακινήτου. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως, από εκεί και πέρα η προσπάθεια έχει γίνει ώστε όλα τα ακίνητα να συνεισφέρουν
με όσο το δυνατόν πιο δίκαιο τρόπο στην κοινή δημοσιονομική προσπάθεια. Κύριε Καραβίτη, οι βουλευτές. Και μοιράζοντας το φόρο σε περισσότερους, καταλαβαίνετε ότι θα είναι μικρότερη η φορολογική επιβάρηση από ό,τι αν πλήρωναν. Θέλετε να πείτε ότι λίγοι. Απλώσατε το φόρο σε πολλούς για να είναι μικρότερο το ποσό. Η ένσταση. Ακριβώς. Οι πέντε ενστάσεις Σαμαρά. Γιατί είναι σοβαρή η παρέμβαση που κάνει ο Πρωθυπουργός, λέει. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να πάει έτσι. Αυτό πέρασε, τελείωσε. Θα γίνουν αυτές οι αλλαγές, κύριε Καραβίτη? Δεν ξέρω σε ποιες αλλαγές αναφέρεστε. Να σας πω, τα κενά διαμερίσματα. Έχουμε... Τα κενά διαμερίσματα. Ή αυτά που έχουν απαλλατριωθεί που πληρώνανε φόρο. Ή, για παράδειγμα, τα χωράφια που έχουν σπίτι μέσα, τα χωράφια που δεν έχουν. Ακριβώς. Και ούτω καθεξής. Κύριε Καραβίτη, γνωρίζετε, καλημέρα. Υπάρχουν πάρα πολλές... Ναι. Καλημέρα, κύριε Καραβίτη. Λέει ο Γιώργος Αυτιάς και δικαίως όλη η κουβέντα έχει γίνει τις τελευταίες μέρες για κάποιες τρευλώσεις και κάποιες αδικίες εισαγωγικά, υπό την έννοια ότι, για παράδειγμα, χωράφια που είναι άχτιστα, δεν έχουν ακίνητο μέσα, δεν έχουν χτίσμα, για το φόρο. Έχουν μεγαλύτερη επιβάρυνση από κάποια ακίνητα, για παράδειγμα, που είναι μόνο το χωράφι, δεν έχει χτίσμα και η επιβάρυνση είναι διαφορετική. Ή στις περιπτώσεις εκτόσεων ή απαλλαγών. Μιλάμε για ένα φορολόγητο όριο της τάξης για εισόδημα οικογενειακό 7.000 ευρώ. Συμπεριλαμβάνει, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, και το τεκμαρτό κάποιοι, εισόδημα. Μιλάμε για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Άρα λοιπόν Θεός. Κάποιοι θα μείνουν απ' έξω. Αν έχεις ένα αυτοκίνητο και έχεις και ένα σπίτι, το εισόδημα σου πόσο πάει, 9.000 δεν πάει? Θα είναι πρόβλημα. Άρα, λοιπόν, μπράβο. Το φορολόγητο είναι 7. Θα αδικήσουμε ίσως κάποιες μερίδες, κάποιες κοινωνικές ομάδες. Εκεί τι κάνουμε, κύριε Καραβίτη, εσείς που έχετε συντάξει και τον νόμο? Καταρχάς, να σας πω ότι ο νόμος είναι, το νομοσχέδιο δηλαδή, είναι αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας. Δεν έχει δουλέψει ένα άτομο πάνω σε αυτό το νομοσχέδιο. Έχει δουλέψει πολλοίς κόσμος και πολύ σκληρά. Τώρα, όσον αφορά διάφορες περιπτώσεις που έχουν προκύψει τώρα στην διάρκεια ιδιαίτερα της δημόσιας διαβούλευσης, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο γίνεται η δημόσια διαβούλευση. Άρα οι αλλαγές θα γίνουν, κύριε Καραβίτη, είναι... έτσι. Οι αλλαγές οι οποίες... Για να διαπιστωθεί... Ναι. Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν προβλήματα, έστω και αν είναι για συγκεκριμένες περιπτώσεις, έστω και αν είναι περιορισμένα. Μάλιστα. Αλλά όλα πρέπει να εξεταστούν. Και νομίζω ότι όλα θα ληφθούν υπόψη και θα εξεταστούν αναλόγως. Μάλιστα. Είστε απόλυτα σαφείς. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση, κύριε Καραβίτη, και τη διαβεβαίωση ότι αυτά που πρότεινε ο Πρωθυπουργός, οι αλλαγές. Θα το ρωτήσουμε. Θα έχουν. Ναι, ρωτήστε. Κύριε Καραβίτη, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ένας έχει μία ακίνητη περιουσία, μικρή-μεγάλη, και υποχρεούται να πληρώσει ένα ποσό, το οποίο δεν έχει. Αυτός λοιπόν, ο οποίος δεν έχει, το ποσό αυτό. Τι θα γίνει, θα βεβαιωθεί και γι' αυτό θα ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του. Αυτό είναι φοβερό, κύριε Καράβη. Με δίμηση της περιουσίας. Λοιπόν, πέστε μου στο Θεό σας. Δηλαδή, εάν δεν έχεις να πληρώσεις αυτό που σου βάζω, πας φυλακή. Κατάλαβα τι μου λέτε. Κατάλαβα. Δεν είναι μόνο για το φόρο ακινήτων, για όλους τους φόρους ισχύει το ίδιο πράγμα. Κοιτάξτε, για τους άλλους φόρους... Αλλά από εκεί και πέρα... Κύριε Καραβίτη, συγχωρέστε με, για τους άλλους φόρους... Όχι, να το ξεκαθαρίσουμε. Για τους άλλους φόρους, οι οποίοι αφορούν στο εισόδημα, έτσι. Για αυτούς δικαίως. Το λέει και το Σύνταγμα. Ότι ξέρεις τι γίνεται ανάλογα με αυτό που έχεις, πληρώνεις. Έχεις και πληρώνεις. Εδώ δεν έχω και με υποχρεώνω να πληρώνω. Και αν δεν πληρώσω, πάω φυλακή. Αυτά δεν έχουν γίνει πουθενά αλλού. Επαναλαμβάνω. Ο κ. Παυλόπουλος, πρώην υπουργός, υποτείνει ο λόγος αντισυνταγματικός. Αυτό λέω, κύριε. Ο κ. Παυλόπουλος, όπως λέτε, ναι. Για δύο λόγους ότι είναι αντισυνταγματικός. Η διαιτησία από δικαίωμα γίνεται βάρος. Ακριβώς. Άρα είναι. Κύριε Καραβίτη, ακούστε, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ναι, αν ελήφθη υπόψη στη σύνταξη του νομοσχεδίου το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αγορά ακινήτων, δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν έχει να πληρώσει και κινδυνεύει με φυλακή και να θέλει να πουλήσει το ακίνητό του, δεν μπορεί. Άρα είναι εγκλωβισμένος. Στο 20% της τιμής. Άρα έχει ληφθεί υπόψη ότι δεν υπάρχει αγορά ακινήτων και κάποιος δεν μπορεί να κάνει αγοραπολισίες. Δεν έχει ληφθεί υπόψη, να σας το πω εγώ καθαρά.
Είναι θέμα τώρα, κύριε Καραβέτη. Μεγάλο θέμα αυτό. Εάν με αφήσετε, αφήσετε να σας απαντήσω. Ελάτε, πώς δεν σας αφήνουμε. Ίσως βοηθήσω λίγο. Ελάτε. Ελεύθερος, πλήρως. Όχι. Εννοώ ότι, να το επαναλάβω, ο φόρος αυτός θα πληρωθεί, ναι, όπως πληρώνονται όλοι οι φόροι, σύμφωνα με τον κώδικα φορολογικών διαδικασιών. Εάν κάποιος δεν έχει να πληρώσει, ο κώδικας προβλέπει, μάλιστα, ο κώδικας φορολογικών διαδικασιών, προβλέπει τι ακριβώς θα γίνει, πώς γίνεται η ρύθμιση του χρέους και πάει λέγοντας. Επίσης, να γνωρίζουμε ότι ο φόρος είναι χαμηλός σχετικά με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών. Ως εκ τούτου, για το 90% ή 95% των πολιτών, μιλάμε για σχετικά μικρά ποσά, όπου είναι δύσκολο για να προκύψουν ψηλές οφειλές για πολύ κόσμο. Ο άνθρωπος έτσι, που λοιπόν, δεν θα... έχει, που είναι στεγνή τσέπη του, και το ευρώ, κύριε Καραβίτη. Έχει θέμα. Έτσι. Έχει θέμα. Έτσι. Δεν είναι ο μόνος φόρος στο εισόδημα. Υπάρχει... Παγώνει για μια εβδομάδα, μαθαίνω, υπάρχει, ο φόρος. Υπάρχει... Ναι. Παγώνει για μια εβδομάδα ο φόρος. Υπάρχει ο κώδικας φορολογικών διαδικασιών, ναι, που προβλέπεται, εκεί προβλέπεται, προβλέπονται τα πάντα. Για κάποιον που δεν έχει να πληρώσει τι θα κάνει, λοιπόν, για κάποιον που θα πρέπει να πληρώσει αργότερα τι θα κάνει, εκεί προβλέπονται όλα. Νομίζω ότι προχωρώντας συντεταγμένα και ψυχραιμία, κάποιος μπορεί να τα δει όλα αυτά τα θέματα και βέβαια, επειδή όλοι βρισκόμαστε στην ίδια βάρκα, να γίνει το καλύτερο για όλους μας. Για να δούμε. Λοιπόν, η εντολή Σαμαρά είναι να αρθούν όλες οι αδικίες και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Κύριε Καραβίτη, σας ευχαριστώ θερμά. Θέλω να δεσμευτείτε ότι θα τα ξαναπούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδος. Καλή ενημέρωση στους φίλους μας στη Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα και θα επανέλθουμε στο μεγάλο θέμα. 8 και 4 πρώτα λεπτά. Σε λίγο μαζί μας ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, φίλες και φίλοι, για τα πώς και τα γιατί αυτής της εξέλιξης. Έχουμε γεγονότα τα οποία έχουν σχέση με χθες το βράδυ. Έχουμε εξελίξεις. Μπορούμε να δούμε τις εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδα, κύριε Βελάνη. Θα πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως. Ελάτε. Η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. 2 Νοεμβρίου σήμερα. Πάμε με πρωτοσέλιδα εφημερίδων γιατί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Άδωνης Γεωργιάδης, σε λίγο μαζί μας, φίλες και φίλοι. Αντιλαμβάνεστε ότι η σημερινή επικαιρότητα με την εμψυχρό δολοφονία 2 νέων ανθρώπων μελών της Χρυσής Αυγής. Ενός νέου παιδιού το οποίο αυτή την ώρα δίνει μια μεγάλη μάχη για την ζωή του. Μιλήσαμε με την μητέρα. Με την μητέρα του νέου που μας είπε ο Θεός θα βάλει το χέρι του για να βοηθηθεί το παιδί μου. Δύσκολες οι ώρες, δύσκολες οι στιγμές. Μίλησε με τη μητέρα η Μάγδα η Τσέκου και βέβαια πάμε στα πρωτοσέλιδα. Όσες και όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες της τηλεόρασης να σας πούμε ότι υπάρχουν πολλά θέματα, πολλά οικονομικά, κοινωνικά, ασφαλιστικά θέματα. Έρχεται η Τρόικα, έδωσε εντολή ο Σαμαράς για να αρθούν 5 αδικίες στο φόρο των ακινήτων, αυτό που δεν είδαν οι τεχνοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών, αυτό που με μια απλή ματιά έβλεπε ο Καλαρίτης, έβλεπε ο Μουζάκης, έβλεπε ο Τσουκαλάς, έβλεπε ο κύριος Σταυριανάκης, βλέπατε όλοι σας, το λέγανε υπουργοί, το λέγανε πάρα πολλοί, αυτό δεν το βλέπανε οι τεχνοκράτες. Ξέρετε, οι τεχνοκράτες παίρνουν το βαλιτσάκι τους και φεύγουνε. Αλλά αφήνουν τον κόσμο να πληρώνει εφόρου ζωής. Επίσης, πάρα πολλά μέτρα έχουν ψηφιστεί επί Παπαδήμου και τα οποία τώρα πρέπει να εφαρμοστούν. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες της τηλεόρασης. Ο Δημήτρης Ολάπας μαζί μας από το σημείο που έγινε η δολοφονία. Πάμε με καθημερινή. Πρώτη σελίδα. Δολοφονία μελών της Χρυσής Αυγής. Εμψυχρό στο Νέο Ηράκλειο. Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες. Βλέπετε εδώ στους αρχηγούς ο ενιαίος φόρος για τα ακίνητα. Και αναζητείται ύποπτος για τις υποκλοπές και δίωξη κατά Καρχημάκη. Αυτά από την καθημερινή σήμερα, η οποία στο οικονομικό σκέλος ηλεκτροσόκ στη ΔΕΗ από οφειλές σε διαιτησία. Ανεξόφλητοι λογαριασμοί 4 εκατομμύρια τη μέρα. Όπα, ποιος τα πληρώνει αυτά, κύριε Τσουκαλά? Που δεν έχουν να πληρώσουν. Οι πολίτες. Οι πολίτες θα πληρώσουν. Μπράβο. Για τις διαιτησίες της ΔΕΗ. Ποιος θα τα πληρώσει. Πάμε στην Ακρόπολη. Εκτέλεσαν εμψυχρό 2 χρυσαυγίτες. Χαροπαλεύει ένας ακόμη.
Αυτό είναι το πρώτο, φίλες και φίλοι, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ακρόπολη του Σαββάτου. Η Αυγή, προβοκάτσια με δύο νεκρούς. Πλήρης καταδίκη από όλα τα κόμματα, φίλες και φίλοι. Βλέπετε εδώ, τρομοκρατικό χτύπημα έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Και τεράστιο το θέμα. Η εφημερίδα Δημοκρατία, εν ψυχρό δολοφονία. Γάζωσαν με υποπολιβόλο τρεις χρυσαυγίτες στη λεωφόρο Ηρακλείου. Δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ το όπλο, μας είπε ο Δημήτρης ο Καραστεβανής πριν από λίγη ώρα. Εφημερίδα των Συντακτών, εν ψυχρό. Οι δάστρες πυροφόλησαν με όπλο 9 χιλιοστών. Ομόφωνη καταδίκη από όλα τα κόμματα. Αυτά από την εφημερίδα των Συντακτών σήμερα. Σαββατιάτικη ελευθεροτυπία. Εκτέλεσαν χρυσαυγίτες εν ψυχρό. Δύο νεκροί, ο τρίτος χαροπαλεύει. Ελλάδα αύριο. Και Καρχιμάκης γκέιτ στη σκιά του σχεδίου δολοφονίας Καραμαλή. Ορατός ο κίνδυνος να εισέλθει η χώρα σε τούνελ ανομαλίας. Ελλάδα αύριο. Καρφί. Φυλακισμένοι στο ίδιο μας το σπίτι. Επενδυτής. Σπίθα ανομαλίας, η διπλή δολοφονία. Έθνος. Εκτέλεση με στόχο την ομαλότητα. Πρώτο θέμα. Προβοκάτσια. 12 σφαίρες κατά της δημοκρατίας. Πρώτο θέμα στα νέα. Φίλες και φίλοι, δύο νεκροί και ένας βαριά τραυματίας από επαγγελματίες δολοφόνους. Ομόφωνη η καταδίκη της επίθεσης από όλα τα πολιτικά κόμματα. Πάμε στη Newsbomb, η οποία έχει, φίλες και φίλοι, αυτή την αποκάλυψη. Ότι οι κάμερες δείχνουν τα πρόσωπα των δολοφόνων. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει τη δική του σημειολογία. Ριζοσπάστης. Ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τη δολοφονική επίθεση στο Νέο Ηράκλειο. Πρώτο θέμα. Πάλι για συγκοινωνίες όφελος του λαού. Εψυχρό δολοφονίες με στόχο την αποσταθεροποίηση. Πρώτο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Μήνυμα από την κυβέρνηση. Οι δολοφόνοι, όποιοι και αν είναι, θα αντιμετωπιστούν αμήλικτα από τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και, ενωμένη την ελληνική κοινωνία, γράφει η εφημερίδα. Σήμερα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Την Τρίτη ξεκινάει η διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Παρασκήνιο. Νέα μέτρα. Περάστε την πρώτη του μηνός. Και έρωτας extra small. Πρώτο θέμα στην Εσπρέσο. Σε δευτερόλεπτα, ο Άδωνης Γεωργιάδης μαζί μας, φίλες και φίλοι, σε μια ελεύθερη κουβέντα για όλα τα θέματα τα οποία έχουν προκύψει. Πάμε στον Δημήτρη Τολάπα σε απευθεία σύνδεση με το σημείο όπου είχαμε την δολοφονία. Δημήτρη, ξημέρωσε πια, όλο το ρεπορτάζ σε σένα. Η αστυνομία έχει αποκλείσει τους δρόμους. Τι έχουμε? Παραμένει αποκλεισμένη η λεωφόρο Ηρακλείου, ναι. Στο ύψος το οποίο είπαμε, απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων και πεζών. Έχουν περισσότερη δουλειά τώρα οι άντρες της ελληνικής αστυνομίας, γιατί αρχίζει η κίνηση, κυκλοφορεί ο κόσμος. Τα λεωφορεία σταματούν σε μία απόσταση 400-500 μέτρων περίπου, ναι, από εδώ. Ο κόσμος ανεβαίνει με τα πόδια. Ακριβώς δεξιά μου επιτρέπεται να φύγουν οι πεζοί και αριστερά τα αυτοκίνητα. Και όπως θα δείτε, πριν από λίγο έχουν έρθει και ειδική υπηρεσία της Σήμανης της ελληνικής αστυνομίας, οι γνωστοί άνδρες με τις άσπρες φόρμες, προκειμένου να συλλέξουν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τυχόν βρεθεί εδώ. Να υπενθυμίσουμε πάλι ότι υπάρχει αυτό το υλικό από τις κάμερες στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Έχει παραδοθεί στην ελληνική αστυνομία, δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Οι εκτελεστές φορούσαν κράνη καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης. Μάλιστα. Και αυτό το πράγμα το οποίο μάθαμε είναι ότι όλα τα γραφεία της Χρυσής Αυγής έχουν κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες που καταγράφουν κάθε κίνηση σε, μάλιστα, όλα τα γραφεία και τους. Και βέβαια δίπλα υπήρχαν τράπεζες, έτσι, υπήρχαν σούπερ μάρκετ, αντιλαμβάνεστε. Σούπερ μάρκετ σε μια απόσταση 400 μέτρων, Γιώργο, ναι, ναι, ήταν το αστυνομικό τμήμα. Είναι η ΔΟΗ Ηρακλείου ακριβώς εδώ. Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή μια σειρά από δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες θεωρητικά θα έπρεπε να είναι φυλασσόμενες, και κυρίως η παρουσία του αστυνομικού τμήματος στα 400 περίπου μέτρα από εδώ. Ακριβώς. Όμως οι δύο δολοφόνοι κατόρθωσαν να σκοτώσουν τους δύο νεαρούς. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Άμεση επικοινωνία, αλλά προκαλαλείται μεταξύ του κυρίου Σαμαρά. Το στοιχείο. Να δούμε τι δηλώσεις έκανε ο κύριος Κασιδιάρης λίγο αργότερα, φίλες και φίλοι. Τώρα Κασιδιάρης, πάμε. Η Χρυσή Αυγή στοχοποιήθηκε εδώ και έναν και πλέον μήνα από την κυβέρνηση και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για τον λόγο αυτό ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία όχι μόνο των φυσικών αλλά και των ηθικών αυτούργων αυτού του εγκλήματος, αυτής της εν ψυχρό εκτέλεσης. Καλούμε όλους τους Έλληνες να παραμείνουν ψύχρεμοι, να παραμείνουν ενωμένοι αυτή την κρίσιμη ώρα. Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας στην οικογένεια των παιδιών. Τα παιδιά αυτά ανήκουν και στη δική μας οικογένεια.
Τι εικόνα έχετε για το πώς έγινε το φωνικό, κύριε Κασιδιάρη? Είδα την εικόνα, είναι συγκλονιστική, είναι φρικτή. Είναι κυριολεκτικά μια ενψυχρό εκτέλεση και αυτό που έχω να πω είναι ότι όταν τα παιδιά βρίσκονταν στο έδαφος και ήταν ήδη νεκρά, συνέχισαν να τα πυροβολούν μέχρι να αδειάσουν τα πιστόλια. Κάτι μου έλεγε τώρα, όσο βλέπαμε το βίντεο με τον κύριο Κασιδιάρη, ο νομικός μας που είναι μαζί μας, είναι δύο δικηγόροι, είναι ο κύριος Τσουκαλάς και βέβαια μαζί μας είναι ο κύριος Σταυριανάκης. Κύριε Σταυριανάκη, κάτι μου είπατε πριν από λίγη ώρα, ενώ έγινε ο πρώτος πυροβολισμός, μετά ξανάριξαν άλλη μια φορά. Ακριβώς φεύγοντας, ναι. Ενώ κινούνται τα άτομα και μπας περιπτώσει αντιδρούσαν όσο μπορούν να αντιδράσουν, τους χτύπησαν και εκείνη τη στιγμή ακόμα. Μάλιστα. Κύριε Αυτιά, παρακαλώ, κύριε Τσουκαλά. Είναι σημείο να θεωρούμε ότι υπάρχει ηθική αυτοργία από το κράτος, επειδή είναι σε δικαιοσύνη μια υπόθεση. Εδώ έχουμε ένα χτύπημα το οποίο είναι μάλλον τρομοκρατικό, είναι καταδικαστέο, αλλά δεν μπορούμε και δεν μπορεί να συνάγεται ότι υπάρχει ηθική αυτοργία από το κράτος. Είστε σαφείς. Για το πράγμα. Λάπρο Καλαρίτη, σε διαρκή επικοινωνία Σαμαράς με Βενιζέλο και Δενδία, είναι σίγουρα μια ανώμαλη κατάσταση που υπάρχει. Βεβαίως, για να ολοκληρώσουμε αυτό τον κύκλο. Με τον κύριο Λάπα. Κύριε Λάπα, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εκεί, για να μπορέσουν να κάνουν αυτό το χτύπημα, ναι, είχαν στέσει καραούλι, περίμεναν να βγει κάποιος και να τον σκοτώσουν? Πώς το αντιλαμβάνεστε? Ήταν σε ροή η μηχανή αυτή? Ήταν κάπου σταματημένη? Έχετε καμία πληροφόρηση? Και πόσα μέτρα περπάτησε, μάλιστα, μέχρι να πάει, μάλιστα, να τον εκτελέσει, είναι σημαντικό. Δηλαδή, τι διάστημα, υπήρχε μια διαδρομή, ναι, υπήρχε διάνυσε περπατώντας. Αυτό που λέτε ακριβώς, δηλαδή έγινε με επαγγελματικό τρόπο. Μας είπε ο Δημήτρης Κοραστεβανής πριν από λίγη ώρα ότι το όπλο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά μετά την εξέταση. Είναι καθαρό. Μπράβο, είναι καθαρό. Μετά την βαλιστική εξέταση. Λάμπρο Καλαρίτη, είχες καλό ρεπορτάζ σήμερα. Σε ευχαριστώ θερμά. Ο Λάμπρος Καλαρίτης είναι ο διευθυντής των επικαιρών. Υπάρχει υλικό από τις κάμερες. Βεβαίως. Είναι σημαντικό γιατί μιλάμε για ένα τρομοκρατικό χτύπημα στο οποίο έχει καταγραφεί από κάμερες. Μάλιστα. Άρα προφανώς κάποια στοιχεία από εκεί θα είναι αξιοποιήσιμα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Λάπρο τον Καλαρίτη. Μένει ο κύριος Λάπας. Ευχαριστώ τον κύριο Σταυριανάκη, τον νομικό, με τις πολλές πληροφορίες από νωρίς το πρωί. Τον κύριο Τσουκαλά για την καθημερινότητα. Τον κύριο Μουζάκη για το φόρο των ακινήτων. Βλέπετε, αυτά πάνε όλα σε δεύτερη μοίρα. Πάμε με τον συνάδελφο τον κύριο Λάπα σε full frame εικόνα. Έλα, Δημήτρη, περιέγραψέ μου τι ακριβώς έχει συμβεί. Έλα. Λοιπόν, μέχρι στιγμής δεν έχει αλλάξει τίποτα από όσα είπαμε προηγουμένως, Γιώργο. Απλώς η κίνηση έχει αρχίσει να μεγαλώνει. Είναι απολύτως λογικό. Αρχίζει, ξημέρωσε για τα καλά. Κύριε Γεωργιάδη, πάμε. Όπως είπα και προηγουμένως, έχουν έρθει εδώ οι άνδρες της σήμανσης. Αρχίζουν και ψάχνουν για στοιχεία τα οποία τυχόν δεν μπόρεσαν να βρουν χθες. Η κίνηση παραμένει κομμένη στη λεωφόρο Ηρακλείου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο νεότερο. Υπάρχει μια πληροφορία ότι γύρω στις 10.30 με 11 περίπου θα έρθουν εδώ κάποιοι από τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Περιμένουμε και θα δούμε. Αντιλαμβάνομαι ότι έχεις πολλή δουλειά. Να πούμε ότι έχει αποκλειστεί όλο το σημείο εκεί. Όλο το σημείο. Καθώς κοντά υπάρχει εφορία, υπάρχει αστυνομικό τμήμα. Έτσι. Οι αστυνομικοί οι οποίοι βρίσκονται, ναι, ναι, εκεί έχουν πάρα πολλή δουλειά και βέβαια η αντιτρομοκρατική σαρώνει αυτή την ώρα, Δημήτρη Λάπα. Όλα τα σημεία της Αττικής. Ναι, η αντιτρομοκρατική Αττικής, είναι έτσι, εδώ. Ναι. Είπες ότι σε λίγο θα έρθουν βουλευτές Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, εγώ να καλημερίσω γύρω τον Άδωνη. 11 η ώρα, ναι, λένε. Μάλιστα, μάλιστα. Να καλημερίσω τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε σε διπλό με τον Υπουργό για να δούμε τα πώς και τα γιατί αυτής της εξέλιξης. Κύριε Γεωργιάδη, είναι ομόφημη η καταδίκη αυτού του αποτρόπαιου γεγονότος, της δολοφονίας δηλαδή, δύο νέων ανθρώπων και ένα άλλο παιδί χαροπαλεύει αυτή την ώρα, χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Θα χάσω στο περιστατικό, είναι συγκλονιστικό. Ναι. Εγώ θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Ναι. Δύο νέα παιδιά είναι νεκρά, δύο νέοι συμπολίτες μας, οι οποίοι εκτελέστηκαν εν ψυχρό. Και αυτό από μόνο του είναι ένα εξαιρετικά συγκλονιστικό γεγονός. Ένας τρίτος δίνει μια μεγάλη μάχη για τη ζωή του. Πρέπει να πω ότι οι γιατροί έχουν κάνει μια τιτάνια προσπάθεια στο νοσοκομείο για να τον, ναι, κρατήσουν στη ζωή. Τι και ο ίδιος έχετε, κύριε Υπουργέ, γιατί χθες σας άκουσα με μεγάλη προσοχή να μιλάτε αναφορικά με την υγεία του παιδιού. Η Μάγδα Ιτσέκου μίλησε με τη μητέρα του παιδιού
η οποία είναι και δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Κηφισιάς. Έτσι. Τι πληροφόρηση έχετε? Κοιτάξτε, η κατάσταση του παιδιού είναι κρίσιμη. Ναι. Η εγχείρηση ολοκληρώθηκε. Ναι. Οι γιατροί πιστεύουν ότι έχει σοβαρές ελπίδες να τα καταφέρει. Είναι μια κρίσιμη κατάσταση, αλλά δίνει μια μεγάλη μάχη για τη ζωή του παιδί αυτό. Κύριε Υπουργέ, θέλω το εξής από εσάς. Είστε στο γραφείο σας γύρω στις 7 και 20 και πληροφορήστε αυτό το γεγονός. Πώς αντιδρά ένας υπουργός όταν μαθαίνει ότι κάτω από τα γραφεία ενός κόμματος έγινε ένα τέτοιο γεγονός και πώς κινείται, πώς συμπεριφέρεται η κυβέρνηση, πώς κινείται εκείνες τις ώρες? Από την πρώτη στιγμή ενημερωνόμουν διαρκώς από τους συνεργάτες μου, ναι, από τον κύριο Πάνο Ευσταθίου που είναι ο διοικητής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων. Μάλιστα. Από τον κύριο Πελοπίδα Καλλήρη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας. Ναι. Είχαμε επαφή αρχικά με την διοίκηση νοσοκομείου Αγία Όλγα, όπου πήγε το πρώτο, ναι, παιδί που είχε σκοτωθεί και το δεύτερο που ακόμα δεν είχε πεθάνει, αλλά προσπαθούσαν οι γιατροί να το κρατήσουν τη ζωή. Παράλληλα, ενημερώνω αμέσως τον Πρωθυπουργό, ναι, και όλη η κυβέρνηση βρέθηκε σε κατάσταση συναγερμού για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τρομερό περιστατικό. Η κυβέρνηση, το κράτος, λειτουργήσε όσο γινόταν πιο γρήγορα. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι πιο γρήγορο. Κύριε Γεωργιάδη, ο θάνατος είναι ό,τι πιο σκληρό υπάρχει στη ζωή. Και ο θάνατος, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει ταμπέλα κομματική, δεν έχει ιδεολογία, δεν έχει τίποτα. Είναι θάνατος, τέλος. Και σας άκουσα χθες να λέτε ότι κι άλλοι, ή μάλλον όχι, θέλω να μου το πείτε, υπάρχει κίνδυνος αποσταθεροποίησης από αυτή την εξέλιξη? Υπάρχει πολιτικό θέμα πίσω από αυτό το γεγονός? Κοιτάξτε. Δηλαδή κάποιοι θέλαν να κάνουν ένα μπουμπούλα, τι, ρωτώ απλά. Εγώ ως υπουργός κυβερνήσεως, ναι, δεν μπορώ να τοποθετηθώ για αυτά αν δεν έχει η αστυνομία την πλήρη εικόνα. Σωστό. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω, ναι, είναι ότι η χώρα χρειάζεται ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Δεν χρειάζεται σίγουρα θεωρίες συνωμοσίας, όπως, ναι, άκουσα δυστυχώς κάποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς που συνηθίζει να κάνει αυτού του είδους τις επισημάνσεις να το κάνει. Η χώρα χρειάζεται ηρεμία. Ναι. Είμαστε ένα οριακό σημείο ως κοινωνία. Έχουμε όλοι μας πιεστεί πάρα πολύ αυτά τα χρόνια της κρίσης. Ναι. Νομίζω πρέπει να αναλογιστούμε το μέλλον των παιδιών μας και να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι ώρα για τσακωμούς μεταξύ μας, αλλά είναι ώρα με πνεύμα εθνικής ενότητος και ομοψυχίας να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτόν τον εφιάλτη στον οποίο έχει μπει η πατρίδα μας τα τελευταία 4 χρόνια. Και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε εάν επιδείξουμε ως κοινωνία ψυχραιμία. Σίγουρα. Όσοι κάνουν τέτοιου είδους κινήσεις. Όποιοι είναι, αυτά θα πει η αστυνομία. Αυτά είναι θέματα αστυνομίας και δικαιοσύνης. Όποιοι είναι. Ναι. Το βέβαιο είναι πως δεν έχουν στο μυαλό τους το καλό της πατρίδος. Το βέβαιο είναι ότι δεν έχουν στο μυαλό τους το καλό του ελληνικού λαού. Γιατί τώρα αυτό το πράγμα, κύριε Γεωργιάδη? Αν αποδειχθεί ότι πρόκειται, ναι, περί τρομοκρατικού χτυπήματος, επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω γνώση και θα επιμένω στο μείον παιδί. Όπως το λέτε. Αν αποδειχθεί ότι πρόκειται περί τρομοκρατικού χτυπήματος, προφανώς κάποιοι επιθυμούν να βυθιστεί η χώρα στο αίμα. Και προφανώς αυτό εμείς οι Έλληνες δεν θα το επιτρέψουμε. Και σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός παραμένουν απόλυτοι εγγυητές, ομαλότητες και σταθερότητες σε αυτόν τον τόπο. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός της χώρας, είναι σε συνεχή ενημέρωση με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως ή Δημόσιας Τάξης, πέστε το όπως θέλετε, τον κύριο Δένδια. Δημοσίας Τάξεως, ωραίο είναι. Ναι, και τα δύο. Και τα δύο. Και το ένα, και το απλή καθαρεύουσα είναι το Δημοσίας Τάξεως. Το Δημόσιας Τάξης είναι δημοτική. Το Δημόσιας Τάξης είναι δημοτική. Για μένα το ίδιο μου κόφτη, και το ένα έμαθα και το άλλο. Και βέβαια να πω ότι ενημερωμένος είναι και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Κουβέλη τηλεφωνικά. Θα έχουμε και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Κύριε Γεωργιάδη, αυτό που έχει πει ο Σαμαράς είναι τι? Σταθερότητα και ομαλότητα στη χώρα. Και σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, βλέπω ένα κατεβατό σήμερα δηλώσεων. Για παράδειγμα, ΣΥΡΙΖΑ. Ύψιστο έγκλημα. Η δολοφονία στοχεύει στη δημοκρατία και πρέπει να τύχει της απόλυτης καταδίκης. Αυτά γράφει η Αυγή στην πρώτη σελίδα. Προσέξτε, η εφημερίδα Αυγή σήμερα έχει ένα ολόκληρο κατεβατό με ανακοινώσεις. ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Ύψιστο έγκλημα, η δολοφονία στοχεύει στη δημοκρατία και πρέπει να τύχει της απόλυτης καταδίκης, καθώς και της ηθικής, ιδεολογικής και πολιτικής απομόνωσής της. Και Δίκογλου.
Οι δολοφόνοι θα αντιμετωπιστούν αμήλικτα από τη δημοκρατία, την αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Βενιζέλος. Στη βία που είναι ένα άκρο, αντιτάσσονται η δημοκρατία, η νομιμότητα. Δημάρ. Αποσκοπή σε πολιτική αποσταθεροποίηση. Κουκουέ. Δημιουργεί ερωτηματικά και κίνητρα και τους σκοπούς που εξυπηρετεί. Η Χρυσή Αυγή επιτίθεται στην κυβέρνηση. Είναι ομόθυμη η καταδίκη αυτού του αποτρόπαιου γεγονότος. Αυτό σημαίνει και κάτι άλλο. Λοιπόν, ελάτε. Αρχάς, είναι εξαιρετικά ευτυχές ως φαινόμενο. Μάλιστα. Ότι πραγματικά αυτή τη φορά υπήρξε μια ταυτότητα περίπου δηλώσεων των πολιτικών κομμάτων, ναι, ως προς την ξεκάθαρη και απόλυτη καταδίκη του γεγονότος. Μάλιστα. Και πραγματικά και εγώ θέλω να πω εδώ ότι πρέπει οπωσδήποτε η ελληνική αστυνομία να κινηθεί ταχύτητα, να συλληφθούν οι δολοφόνοι και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Πρέπει τι να είπατε πω... μεταξύ σας οι υπουργοί χθες, γιατί ανταλλάξατε τηλεφωνήματα. Δηλαδή, εγώ φαντάζομαι τον Σαμαρά να σας τηλεφωνεί και να λέει πώς πάει το παιδί το οποίο χτυπήθηκε ή ασφαλώς, δεν ξέρω τι άλλο κλπ. Έδειξε ενδιαφέρον ο Πρωθυπουργός. Ορίστε. Φυσικά, ο Πρωθυπουργός έδειξε ενδιαφέρον. Επικοινώνησε μαζί σας ο Πρωθυπουργός για την πορεία της υγείας κλπ. Φυσικά, υπήρχε συνεχής ενημέρωση του κ. Πρωθυπουργού. Τι σας ρώτησε, κ. Πολύ μεγάλο προσωπικό ενδιαφέρον. Μάλιστα. Μάλιστα. Εσείς στη συνεχή επικοινωνία με το νοσοκομείο για την πορεία της υγείας, κάτι ψέλησε, λέει το τρίτο παιδί, ο Αλέξανδρος Γέροντας. Αυτά είναι το αστυνομικό. Αυτά είναι το αστυνομικό. Μάλιστα. Εγώ μάλιστα δεν μένω στα αστυνομικά. Το αστυνομικό. Να βάλουμε στην κουβέντα και τον κύριο Κρανιδιώτη. Το γνωστό νομικό. Με πολύ μεγάλη χαρά. Διότι ο κύριος Κρανιδιώτης έχει πληροφόρηση. Καλημέρα, κύριε Κρανιδιώτη. Καλημέρα. Λοιπόν, τι ακριβώς έχει συμβεί? Είχε ζητήσει η Χρυσή Αυγή φύλαξη Δευτέρα και Παρασκευή, επειδή είχαν συγκεντρώσεις στις κατατόπους τοπικές συγκεντρώσεις ιδεολογικού περιεχομένου, ανταλλαγή απόψεων κλπ. Κλπ. Αυτό που υπόθηκε χθες. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζετε, δεν το μάλιστα, γνωρίζω. Μάλιστα. Τι ξέρετε για το θέμα, δεδομένου ότι ο κύριος Γεωργιάδης μας έβαλε το πλέγμα, το πολιτικό, το θέμα της πορείας υγείας του τρίτου νέου και ούτω καθεξής. Δεν είναι ώρα να κάνουμε όλοι τώρα τους detective και μάλιστα όταν είμαστε και αναρμόδιοι. Εγώ θα πω δύο πολύ απλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι. Και εγώ χαίρομαι πραγματικά που αυτή τη φορά, γιατί τελικά να το άκρο ποιο είναι, το οποίο δεν αφορά κανένα κοινοβουλευτικό κόμμα. Αυτό λέγαμε κι εμείς, ότι δεν υπάρχουν κακά μαχαίρια και καλά πιστόλια. Και πρέπει όλοι να τα καταδικάζουμε και να τα απομονώνουμε αυτά τα φαινόμενα, διότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να θεωρεί ότι ο πολιτικός του αντίπαλος, όποιος και να είναι, μάλιστα, ότι στερείται δικαιώματος ζωής και τιμής. Λοιπόν, πραγματικά είναι αξιέπαινη στάση όλων των κομμάτων αυτή τη φορά και αυτή θα πρέπει να κρατήσουμε μέχρι τέλους όλοι και σαν κοινωνία. Χωρίς αστερίσκους και χωρίς υποσημειώσεις. Από εκεί και πέρα. Στο τι είναι, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι συνήθως, ξέρετε, όταν είναι κάτι τεράστιο, έχει μεγάλα αυτιά και χαβλέδος και προβοσκίδα, συνήθως είναι ελέφαντας. Εγώ εκτιμώ το πιθανότερο είναι να είναι φυσικά χτύπημα της τρομοκρατίας, αλλά αυτό θα επιβεβαιωθεί από τις αρχές, θα επιβεβαιωθεί στο μέλλον. Το σίγουρο είναι ότι όλοι θα πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι δεν θα βγούμε από το μνημόνιο, ούτε θα αλλάξει η ζωή μας, ούτε θα βρούμε χρήματα, αν ολοσφαχτούμε μέσα στους δρόμους. Η χώρα έχει ανάγκη από ειρήνη και σταθερότητα, έχει ανάγκη από να έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας κάποια πράγματα και μπορούμε με τους κανόνες της δημοκρατίας να διαφωνούμε και με οξύτητα. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλά θέματα. Κύριε Γεωργιάδη, κοιτάξτε, έχουμε περίσσευμα, αγαπητέ Γεωργό. Έχουμε περίσσευμα ασυδοσίας, δεν έχουμε έλλειμμα ελευθερίας. Εδώ λέμε ό,τι θέλουμε. Εδώ να σας πω κάτι άλλο. Το οποίο είναι. Έχω βγει. Έχω φτάσει στα ωριά μου. Δεν μας είπε η Τρόικα, κύριε Γεωργιάδη. Φέρε πλεόνασμα. Το φωνάζαμε εδώ. Έστω και λογιστικό πλεόνασμα. Δηλαδή. Λοιπόν. Και δεν θα πάρετε μέτρα. Και έρχονται τώρα και σου λέει μέτρα. No. Η περίπτωση Σαμαρά δε έχει ως εξής. Αναγκάζεται να εφαρμόσει μέτρα από το 2014 που είχαν ψηφιστεί επί Παπαδήμου. Δηλαδή η μείωση του ΕΦΑΠΑΞ, η μείωση των επικουρικών, η μείωση του ΕΚΑΣ από το 2014 είχε ψηφιστεί επί Παπαδήμου. Από το 2015 δε που η βασική σύνταξη ήταν 360 ευρώ συν το 48% της κυρίας, έχει ψηφιστεί επί Λοβέρδου το 2010 με το νόμο 3863. Δηλαδή εδώ είναι να τρελαίνεσαι. Λοιπόν. Και έχεις και την Τρόικα να σου λέει, κοίταξε να δεις, δύο δις. Και του είχαν υποσχεθεί ότι δεν θα χρειαστεί να πάρεις άλλα μέτρα. Και δεν ακούει η Τρόικα, ούτε το Σαμαρά, ούτε το Τζίπρα, ούτε το Κουβέλι, ούτε. Ούζο έχουνε μες στο αίμα τους. Τι έχουνε, κύριε Γεωργιάδη μου. Πριν αλλάξω θέμα, θέλω μόνο φέρετε να πω... και τους άλλους πολιτικούς σιγά-σιγά, ελάτε. Πριν αλλάξω θέμα, θέλω μόνο να πω το εξής. Επειδή άκουσα χθες τον κύριο Κασιδιάρη, που έκανε κάποιες κατηγορίες εναντίον του κυρίου Δένδια και της ελληνικής αστυνομίας και της αποφάσεως να μην φυλάσσουν οι βουλευτές Χρυσής Αυγής κτλ.
Θέλω να πω ότι κατά τη γνώμη μου έκανε κάποιο λάθος ο κ. Κασιδιάρης. Σε κανένα κόμμα, κανένα. Ούτε ναι. Νέα Δημοκρατία, ούτε Πασόκ, ούτε κανένα. Δεν έχει φύλαξει όλα τα τοπικά του γραφεία. Ένα παρόμοιο χτύπημα θα μπορούσε να έχει συμβεί σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Σε οποιαδήποτε άλλη τοπική. Φόβος, λέτε. Υπήρχε τέτοιος φόβος χτυπήματος. Άλλο λέω. Τι? Λέω ότι δεν πρέπει τώρα κανένας, ούτε ασφαλώς η Χρυσή Αυγή, ναι, να προσπαθήσει να σπεκουλάρει πολιτικά πάνω στο αίμα. Μάλιστα. Θα είναι τρομερό λάθος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι, ναι, είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, που είναι χωρίς αστερίσκους, μάλιστα, ομόθυμη καταδίκη του περιστατικού και να ζητήσουμε από την ελληνική αστυνομία να κινηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Σήμερα η τεχνολογία, οι κάμερες κτλ. Έχουν πληθώρα στοιχείων που δεν μπορούσαν κατά το παρελθόν να έχουν σε ανάλογα περιστατικά, μάλιστα, τα ιδιωτικές αρχές. Να κινηθεί η αστυνομία όσο μπορεί πιο γρήγορα για να συλλάβουμε και να τιμωρήσουμε τους δολοφόνους. Δεν σηκώνει το περιστατικό αυτό, κατά τη γνώμη μου, κανενός είδους πολιτική εκμετάλλευση. Και ασφαλώς το χτύπημα στα τοπικά γραφεία ενός κόμματος δεν συνδέεται με οποιοδήποτε άλλο γεγονός συμβαίνει στην Ελλάδα, ούτε μπορεί το ένα κακό, ναι, να ισοφαρίζει το άλλο κακό. Έτσι. Είστε απόλυτα σαφείς σε ό,τι αφορά την εξέλιξη αυτή. Θέλω να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είναι πολύ προσεκτικές οι εφημερίδες σήμερα. Είμαστε πολύ νωρίς. Το μόνο καινούριο στοιχείο, φίλες και φίλοι, που υπάρχει είναι, σύμφωνα με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον κύριο Καραστεφανή, εδώ πάμε βήμα-βήμα, ότι το όπλο το οποίο χρησιμοποιήθηκε χθες δεν είχε ποτέ ξαναχρησιμοποιηθεί. Αυτό μπορούν να το κρίνουν αυτοί οι οποίοι ξέρουν περί των όπλων. Έτσι. Εμείς είχαμε όπλο στο στρατό, αλλά πηγαίναμε βολή κάθε 30 μέρες. Αυτό ήταν όλο κιόλο. Προφανώς λοιπόν, το είπε η βαλιστική. Μπράβο, η βαλιστική. Θέλω να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έρχεται ο Παναγιώτης ο Κουρουμπλής, φίλες και φίλοι. Έρχεται ο Γιάννης ο Μανώλης. Θα κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ότι ο τόπος αυτή την ώρα θέλει ηρεμία. Θέλει ηρεμία, θέλει γαλήνη. Ο μαγαζάτορας, όσο μπορεί ακόμα να έχει το μαγαζί του, θέλει να συνεχίσει να έχει το μαγαζί του. Ο εργαζόμενος να έχει τη δουλειά του, όποια δουλειά είναι αυτή. Ο συνταξιούχος να παίρνει τη σύνταξή του. Ο δημόσιος υπάλληλος, όσο δεν πάει σε κινητικότητα και σε αργία, να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Και όλοι να λειτουργούν μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. 8 και 36 πρώτα λεπτά. Και η βία και το αίμα, από όπου και αν προέρχεται, είναι ό,τι χειρότερο. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και επιστρέφουμε αμέσως. Η καθημερινή δολοφονία μελών της Χρυσής Αυγής εμψυχρός στο Νέο Ηράκλειο. Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες. Ακρόπολης. Εκτέλεσαν εμψυχρό δύο χρυσαυγίτες. Αυγή. Προβοκάτσια με δύο νεκρούς. Δημοκρατία. Εμψυχρό δολοφονία. Εφημερίδα των Συνταχτών. Εμψυχρό. Δύο νεκροί και ένας βαριά τραυματίας έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Σαββατιάτικη ελευρωτυπία. Εκτέλεσαν χρυσαυγίτες εμψυχρό. Ελλάδα αύριο. Δύο νεκροί από πυροβολισμούς έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Ορατός ο κίνδυνος να εισέλθει η χώρα σε τούνελ ανομαλίας. Καρφί. Φυλακισμένοι στο ίδιο μας το σπίτι. Επενδυτής. Σπίθα ανομαλίας. Η διπλή δολοφονία. Έθνος. Εκτέλεση με στόχο την ομαλότητα. Τα νέα. Προβοκάτσια. 12 σφαίρες κατά της δημοκρατίας. News bomb. Οι κάμερες δείχνουν τα πρόσωπα των δολοφόνων. Ριζοσπάστης. Πάλι για συγκοινωνίες όφελος του λαού, ανακοίνωση για τη δολοφονική επίθεση στο Νέο Ηράκλειο. Ελεύθερος τύπος. Εμψυχρό δολοφονίες με στόχο την αποσταθεροποίηση. Το παρασκήνιο. Νέα μέτρα, περάστε την πρώτη του μηνός. Έρωτας Extra Small Espresso. Η Χρυσή Αυγή στοχοποιήθηκε εδώ και έναν και πλέον μήνα από την κυβέρνηση και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για το λόγο αυτό ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία όχι μόνο των φυσικών αλλά και των ηθικών αυτούργων αυτού του εγκλήματος, αυτής της ψυχρό εκτέλεσης. Καλούμε όλους τους Έλληνες να παραμείνουν ψύχρεμοι, να παραμείνουν ενωμένοι αυτή την κρίσιμη ώρα. Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας στην οικογένεια των παιδιών. Τα παιδιά αυτά ανήκουν και στη δική μας οικογένεια. Τι εικόνα έχετε για το πώς έγινε το φωνικό, κύριε Κασιδιάρη? Είδα την εικόνα, είναι συγκλονιστική, είναι φρικτή.
Είναι κυριολεκτικά μια ενψυχρό εκτέλεση και αυτό που έχω να πω είναι ότι όταν τα παιδιά βρίσκονταν στο έδαφος και ήταν ήδη νεκρά, συνέχισαν να τα πυροβολούν μέχρι να αδειάσουν τα πιστόλια. Η ώρα είναι 8:39 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να δούμε τις εξελίξεις, τα γεγονότα. Υπάρχει το κορυφαίο θέμα, το τεράστιο θέμα με την δολοφονία των δύο νέων. Ένας ακόμη ψυχοραγεί στο νοσοκομείο της Αθήνας, στο Γεννηματάς, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γεωργιάδη, έτσι. Ναι. Στο Γεννηματάς. Μαζί μας είναι ο κύριος Κουρουμπλής από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Κουρουμπλή. Καλημέρα. Να είστε καλά. Και βέβαια, από πιο νωρίς ο κύριος Κανενιδιώτης, είναι ο κύριος Καπερνάρος από πλευράς Ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Καπερνάρο. Καλημέρα. Δίπλα είναι ο Γιάννης Ομανόλης από πλευράς Νέας Μέρας. Έτσι. Και καλημέρα. Εδώ έχουμε ένα πλέγμα θεμάτων τα οποία θα πρέπει να πούμε στον κόσμο. Τι έγινε χθες? Ενώ λοιπόν η εκπομπή ήταν έτοιμη να αρχίσει με τους φόρους, να βάλουμε το θέμα της υγείας, να βάλουμε αυτές τις φωτογραφίες που βγήκαν από το παρελθόν κλπ. Και εμφανιστήκαν ως καινούργιες και τόνα και τ' άλλο κλπ. Να δούμε τους φόρους που έχουν έλθει. Ναι, την Τρόικα και ούτω καθεξής. Ενώ κουβεντιάζαμε το πλαίσιο με το οποίο θα ασχοληθούμε, 7 και 20, ο Δημήτρης ο Χαραστεφανής, τον οποίο θα έχουμε σε λίγο στη τηλεφωνική γραμμή για να μας πει τα καινούργια στοιχεία, καθώς το όπλο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την δολοφονία δεν ξαναείχε χρησιμοποιηθεί, σκάει το γεγονός αυτό. Στην αρχή λοιπόν υπήρχαν δύο ενδεχόμενα. Ή ξεκαθάρισμα λογαριασμών τυχαία μπροστά στο δρόμο και κοντά στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, ή δολοφονία μελών. Ένα από τα δυο. Και έγινε αυτό που δεν ήθελε κανείς. Πάμε να δούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Ο Δημήτρης Ολάπας πάντα σε απευθεία σύνδεση με το σημείο όπου είχαμε το γεγονός αυτό. Να σας πω ότι η δολοφονία των μελών της Χρυσής Αυγής, των δύο μελών της Χρυσής Αυγής, κάνει το γύρο του κόσμου. Φίλες και φίλοι, υπάρχει μια μάνα η οποία αγωνιά. Είναι δημοτική σύμβουλος. Έλα Μανώ. Είναι δημοτική σύμβουλος. Είναι δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Κηφισιάς. Είναι η μητέρα του Αλέξανδρου του Γέροντα. Είναι η κυρία Όλγα. Μάνο Βελάνη, με άκουσες? Είναι στο τηλέφωνο η μητέρα του Αλέξανδρου του Γέροντα. Είναι η κυρία Όλγα. Κυρία Όλγα, καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Αυτιά. Καταρχάς να σας επισημάνω ότι δεν είμαι δημοτική, είμαι κοινοτική σύμβουλος. Α, κοινοτική, μάλιστα, μάλιστα. Σας ζητώ συγγνώμη. Θέλω, ναι. Ευχαριστώ για το αμέριστο ενδιαφέρον. Θέλω να σας μεταφέρω την αγωνία πολλών ανθρώπων, αγαπητή μου κυρία Όλγα, να σας μεταφέρω αυτό που λέει όλος ο κόσμος, ότι οτιδήποτε προέρχεται από βία δεν έχει χρώμα, δεν έχει κόμμα, δεν έχει τίποτα απολύτως. Σας αφήνω να μου πείτε πώς είναι το παιδί. Ναι. Ελάτε. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ενημερώσω, ναι, ότι εχθές οι ιατροί, το τίμα αυτό των ιατρών, των υπέροχων επιστημόνων, ναι, με δύο χειρουργία, το ένα στην κοιλιακή χώρα και το άλλο στον θώρακα, προσεπάθησαν να κρατήσουν μέχρι στιγμή το παιδί στη ζωή. Ο Αλέξανδρος αυτή τη στιγμή δίνει, ναι, μεγάλη μάχη, μεγάλη. Το περιστατικό είναι εξαιρετικά βαρύ, εξαιρετικά βαρύ. Εύχομαι ο Θεός να το προστατεύσει και όπως και όλα τα παιδιά του κόσμου. Δίνω και εγώ τη μάχη μου μαζί, έτσι, με το παιδί μου. Να το λυπηθεί, γιατί είναι και αυτός πατέρας με ένα παιδάκι 2 ετών. Δεν το έχει χαρεί το παιδάκι του, ναι. Και θέλω να σας ευχαριστώ. Δεν έχω τίποτα άλλο. Σκεφτείτε ότι τα ζωτικά όργανα ήταν όλα, είναι αυτή τη στιγμή όλα πειραγμένα, ναι, κύριε Αυτιά. Έχουμε κάνει αφαίρεση σπλήνας. Το στομάχι ευρέθη στην κοιλιακή χώρα, δηλαδή με την ρηπή αυτή, ναι, που ήταν πάρα πολύ δυνατή και πολύ δυνατή, ρίξε το στομάχι του παιδιού στην κοιλιά, έκανε διάτρηση πνευμόνων, ναι, και ευτυχώς που δεν άγγιξε την καρδιά του παιδιού. Γι' αυτό και λέμε ότι κάπως αισιοδοξούμε, αλλά έχουμε συγκρατημένη αισιοδοξία. Αγαπητή κυρία Όλγα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε να κάνουμε κάτι
Μπορούμε να κάνουμε κάτι ώστε να βοηθηθεί το παιδί περισσότερο σε αυτή τη μάχη που δίνει. Είπατε ότι οι γιατροί έχουν πέσει από πάνω του, έχουν δώσει τα πάντα. Χρειάζεται να πούμε κάτι. Συμβαίνει εδώ στο στούντιο να είναι ο Υπουργός Υγείας. Θέλω, κυρία Αυτιά, όλοι να προσευχηθούμε. Ναι. Ο Αλέξανδρος να γίνει καλά, να μην ξανασυμβούν τέτοια γεγονότα, ακραία γεγονότα. Όλοι είμαστε, όπως υπόθηκε, αδέλφια, να ενώσουμε όλοι, να ενωθούμε. Ναι. Να φύγουμε αυτές τις αντιπαραθέσεις, γιατί η Ελλάδα έχει μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή να υπάρχει σύμπνοια, να βάλουμε στην άκρη κάθε αντιπαλότητα. Σωστό. Και όλοι να προσπαθήσουμε για ό,τι καλύτερο για αυτή τη χώρα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον Υπουργό Υγείας που έδειξε μέριστο ενδιαφέρον, τον Δήμαρχο, όλους τους δημοσιογράφους, το κοινό, όλοι είναι κοντά μου. Σας ευχαριστώ πάρα αγαπητή πολύ. Αγαπητή μου Όλγα, χρειάζεσαι κάτι να μεταφερθεί το παιδί αλλού. Ρωτήστε αγαπητή. Τον Υπουργό τι άλλο χρειάζεται για το παιδί. Αγαπητή μου Όλγα, να ξέρεις κάτι. Ότι όλα τα παιδιά του κόσμου έχουν την αγάπη, την αμέριστη αγάπη ολονών όταν έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Κράτα όλα γερά. Όλα τα παιδιά είναι παιδιά μας, έτσι. Κύριε Αυτιά. Χρειάζεστε κάτι από τον Υπουργό, χρειάζεστε. Σας ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια ο Αλέξανδρος από ένα team σπουδαίων χειρουργών. Ναι. Και πιστεύω ο Θεός να βάλει, εγώ τους θεωρώ δεύτερους θεούς. Πιστεύω ότι θα πάει το παιδί με τη βοήθεια του Θεού καλά. Αγαπητή μου Όλγα, το παιδί φοβόταν καθόλου. Φοβόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σας είπε κάτι? Όχι, δεν μου είχε πει το παιδί και δεν ήταν και ο τακτικός σταμόν του της, στα γραφεία. Πήγαινε περιστασιακά. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν είναι ένας φιλήσυχος άνθρωπος, έτσι, με την οικογένειά του. Έτσι. Δεν είχε ποτέ τι ακραίες έτσι. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Δεν δει τον Αλέξανδρο ποτέ να δημιουργεί ούτε φασαρί. Και πρωτίστως και μέσα στην οικογένειά του είναι ένα φιλήσυχο πλάσμα. Έτσι, όπως το λέτε είναι. Θέλω επίσης κάτι να πω, κύριε Αυτιά μου. Βεβαίως. Ότι τώρα είμαι και λίγο συγχυσμένη, αλλά. Θέλω να μεταφέρετε στον Υπουργό μας ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειάζομαι τίποτα. Απλώς να δώσουμε όλοι σύσσωμοι μία μάχη, να είμαστε όλοι αγκαλιασμένοι αυτό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας. Τίποτα άλλο. Μην χυθεί άλλο αίμα. Κυρία Όλγα. Μην χυθεί άλλο αίμα, κυρία Αυτιά μου. Άλλα παιδιά έχετε, κυρία Όλγα? Έχω και θέλω να σας πω ότι έχω χάσει και ένα γιο 28 ετών. Δεν θα μπορούσα να αντέξω και ένα δεύτερο τέτοιο συμβάν. Το έχασα το παιδάκι μου από μεσογειακή αναιμία. Έχω άλλα δύο παιδιά, αλλά δεν έχει σημασία. Είμαι μάνα τεσσάρων παιδιών. Γέννησα τέσσερα παιδιά. Τα μεγαλώσα, τα γαλούχησα με χρηστά ήθη, όπως κάθε μάνα που μπορεί να κάνει κάτι για την οικογένειά της. Αγαπητή μου Όλγα, ο Αλέξανδρος. Είχε μάλιστα τη δουλειά του, είχε το παιδάκι του, είχε την οικογένειά του, έχει την οικογένειά του, έτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Να ξέρεις κάτι, ότι οι προσευχές όλων, και μας το ζήτησες αυτό, έχει γίνει ήδη από χθες, οι προσευχές όλων είναι να γίνει καλά ο Αλέξανδρος και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Αυτιά. Σας ευχαριστώ όλους, ολόθερμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ είμαστε. Ήδη μίλησε μαζί σας χθες το βράδυ η Μάγδα. Μάγδα, μάλιστα. Πολύ ευγενική και πολύ διακριτική, μπορώ να σας πω. Και ρώτησα τρεις φορές αν είχα το δικαίωμα να επικοινωνήσω μαζί σας. Μάλιστα, γι' αυτό κάλεσα τον κύριο Γεωργιάδη σήμερα εδώ. Σας άκουσα να μου λέτε ότι έχουν κάνει τα πάντα οι γιατροί μας. Οι Έλληνες γιατροί, αγαπητή μου Όλγα. Οι Έλληνες γιατροί. Ναι, ναι, πολύ σπουδαίοι, γιατί και μάνα ιατρό είχα. Ναι. Και θέλω να πω ότι οι Έλληνες ιατροί είναι άξιοι υπεράνω όλων των ιατρών, ακόμη του εξωτερικού, και χαίρομαι ιδιαίτερος. Ναι. Και είμαι υπερήφανη που ζω σε αυτή τη χώρα, όπως με όλες αυτές τις συνθήκες. Και θέλω να εξηγήσω ότι κάνουν οτιδήποτε, δεν εγκαταλείπουν τη μάχη ως την τελευταία στιγμή. Ήταν τόσο χαρούμενοι μετά που επετεύχθησαν τα δύο αυτά χειρουργία. Ναι, βέβαια με συγκρατημένη αισιοδοξία. Ναι. Αλλά
ότι πέτυχαν να κρατήσουν τον Αλέξανδρό μου τη ζωή έστω αυτές τις ώρες. Αγαπητή μου Όλγα, κράτα γερά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις πια της πορείας της υγείας. Είναι στην εντατική τώρα, έτσι, ο Αλέξανδρος. Είναι διασωληνωμένο το παιδί. Ναι. Δεν έχει επαφή βέβαια με το περιβάλλον, γιατί δεν μπορεί να αντέξει και τα δύο αυτά πάρα πολύ σοβαρά χειρουργία. Όλγα, Όλγα μου, πες μου σε παρακαλώ, πώς το έμαθες το γεγονός αυτό από την τηλεόραση, το έμαθες? Όχι, μας ειδοποίησαν μέσω τηλεφώνου. Α, σας ειδοποίησαν επισήμως μέσω τηλεφώνου, μάλιστα. Μάλιστα, η σύζυγός του, ο Αλέξανδρος, έχοντας τις αισθήσεις του κάποια στιγμή, επικοινώνησε με τη σύζυγο και είπε ότι είμαι τραυματίας, μεταφέρομαι στο νοσοκομείο. Μέχρι εκεί, μετά το παιδί έχασε τις αισθήσεις του. Α, έχουμε λοιπόν αυτή την εξέλιξη και από χθες είστε κοντά του. Συγκλονίσατε τον κόσμο λέγοντας ότι πρέπει η Ελλάδα να προχωρήσει ενωμένη. Δεν το λέει εύκολα μια πικραμένη γυναίκα από τον πόνο του παιδιού της. Ακριβώς, και δίνω και συμβουλή και στους νέους ανθρώπους να είναι πιο χαμηλών τόνων. Είναι έξυπνη η νεολαία μας, η γενιά μας, η σημερινή, και μπορεί να προχωρήσει με τα δεδομένα αυτά, αλλά πάντα όχι με ακραίες καταστάσεις. Αγαπητή μου Όλγα, εκτός από τον Υπουργό Υγείας που είπε τι άλλο θέλετε, τι μπορούμε να κάνουμε, υπήρξε άλλος που σας χτύπησε την πόρτα να σας πει κυρία Όλγα, θέλετε κάτι, εμείς είμαστε εδώ, τι βοήθεια χρειάζεστε? Μπορώ να σας πω, την ώρα που το παιδί βρίσκεται στο χειρουργείο, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, γνωστή και άγνωστη. Όλη μία αγκαλιά. Όλη μία αγκαλιά εκείνη τη στιγμή. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για τη συμπαράσταση. Διακριτικός η κυρία Μάγδα με ενόχλησε, πολύ διακριτική, και ευχαριστώ γιατί δεν ενοχλήθηκα. Είχα τόσο πόνο και έχω αυτή τη στιγμή που δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη σε κανέναν δημοσιογράφο. Εσείς χειριστήκατε το θέμα πάρα πολύ λεπτά. Κυρία Όλγα, πάρα πολύ. Ας ευχηθούμε όλοι, ας προσευχηθούμε στο Θεό ο Αλέξανδρος να συνέλθει τις επόμενες ώρες. Ακριβώς. Ευχαριστώ, προσευχηθείτε και θέλω την αγάπη σας, τίποτε άλλο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Υπουργό ακόμη μία φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλά. Όλο το team σας εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδατε με πόση. Καλημέρα σας. Αυτή είναι η αξιοπρέπεια της Ελληνίδας μάνας, παιδιά. Δηλαδή, να ευχηθούμε όλοι. Όλοι να ευχηθούμε. Δηλαδή, αυτή η μάνα είναι. Ήταν το πιο συγκλονιστικό μήνυμα. Χρυσάφη η γυναίκα αυτή. Σε αυτή την εποχή και σε αυτή τη συγκυρία. Βγαίνει μια μάνα που είναι. Υποτίθεται απέναντι, και σου λέει ευχαριστώ τον Υπουργό που είναι, εν πάση περιπτώσει, και λέει ενωθείτε όλοι. Το μήνυμα δεν είναι το ευχαριστώ. Το ενωθείτε όλοι. Το μήνυμα είναι ότι ενώ χαροπαλεύει το γιος της και είναι θύμα μιας ενέργειας τρομοκρατικής, θα το δούμε ή όχι, δίνει ένα μήνυμα ενότητας, ένα μήνυμα ότι στις συνθήκες που ζούμε η λύση είναι η ενότητα. Έκλαψες. Ε. Μα τα βρε. Δάκρυσες. Ε, είδες τη μανά, δεν έχει χώρα. Πάνω από κόμματα. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή αυτή και η κυρία αυτή πράγματι επέμπαινε μια αξιοπρέπεια συγκλονιστική. Αυτή η μάνα σήμερα, φίλες και φίλοι, η μάνα, η Όλγα, πάνω από κόμματα, πάνω από παρατάξεις, κύριε Κουρουμπλή, τι να πω. Τι να πω, κύριε Κουρουμπλή, τι να πω, κύριε Καπερνάρο, τι να πω, κύριε Μανώλη, τι να πω, αγαπητέ κύριε Κρανιδιώτη. Μάθημα για όλους μας είναι αυτό. Έτσι, και να σας πω κάτι. Έχω τη γνώμη ότι η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η κοινωνία είναι πάνω από όλα αυτές τις ώρες, κύριε Κουρουμπλή, και αυτό το δρόμο πρέπει να δείξουν όλοι. Κύριε Κουρουμπλή. Ακούστε, κύριε Αυτιά, ο λόγος που εξέπεψε αυτή η πονεμένη μάνα, γιατί είναι. Εγώ δεν θέλω να μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Είναι δύσκολες ώρες για μια οικογένεια. Λίγο πιο δυνατά. Είναι δύσκολες ώρες για μια οικογένεια που ζει μια τέτοια δραματική κατάσταση. Τώρα να αναφέρεται κανείς σε αυτά τα πράγματα.
Λοιπόν, το μόνο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι παρά τον πόνο της, το μόνο που δεν εξέπεμψε ήταν μυσαλλοδοξία. Αγάπη εξέπεμψε. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό σου σας λέω. Η γυναίκα αυτή. Ότι ας πάρουν το μήνυμα όσοι πρέπει να το πάρουν. Και όλα χρειάζονται στη ζωή, ναι, και η πολιτική αντιπαράθεση ένα μέτρο. Μάλιστα. Όταν δεν υπάρχει μέτρο, ο καθένας μπορεί, μάλιστα, να λέει ό,τι θέλει και στο τέλος να βάζουμε τη χώρα σε περιπέτεια. Λοιπόν, αυτό. Στην επάνωδο, μετά το διάλειμμα, ο καλός φίλος ο κύριος Καπερνάρος, ο Γιάννης ο Μανώλης, ο κύριος Κρανιδιώτης. Βλέπετε η μάνα, κύριε Καπερνάρο, προηγείται όλων. Αυτά που είπε αυτή, έχω μισό λεπτό. Μισό λεπτό να πω ότι αυτά που είπε αυτή η γυναίκα, ναι, ως μάνα, και αυτά που σκέπτονται οι άλλες δύο μάνες, να τα αφιερώσουμε σε αυτούς. Μάλιστα, σαφής. Σε αυτούς οι οποίοι επιδιώκουν το διχασμό, τη διχόνοια, τη διαίρεση και την καταστροφή, μάλιστα, του κοινωνικού ιστού και της κοινωνικής συνοχής. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε αμέσως. Εγώ θέλω να ξανακούσουμε τη μάνα αυτή την ώρα που χρειάζεται. Δεν χρειάζεται πάλι. Η καθημερινή δολοφονία μελών της Χρυσής Αυγής εμψυχρό στο Νέο Ηράκλειο. Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες. Ακρόπολης. Εκτέλεσαν εμψυχρό δύο χρυσαυγίτες. Αυγή. Προβοκάτσια με δύο νεκρούς. Δημοκρατία. Εμψυχρό δολοφονία. Εφημερίδα των Συντακτών. Εμψυχρό. Δύο νεκροί και ένας βαριά τραυματίας έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Σαββατιάτικη Ελευθεροτυπία. Εκτέλεσαν χρυσαυγίτες εμψυχρό. Ελλάδα Αύριο. Δύο νεκροί από πυροβολισμούς έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Ορατός ο κίνδυνος να εισέλθει η χώρα σε τούνελ ανομαλίας. Καρφί. Φυλακισμένοι στο ίδιο μας το σπίτι. Επενδυτής. Σπίθα ανομαλίας. Η διπλή δολοφονία. Έθνος. Εκτέλεση με στόχο την ομαλότητα. Τα νέα. Προβοκάτσια. 12 σφαίρες κατά της δημοκρατίας. News bomb. Οι κάμερες δείχνουν τα πρόσωπα των δολοφόνων. Ριζοσπάστης. Πάλι για συγκοινωνίες όφελος του λαού, ανακοίνωση για τη δολοφονική επίθεση στο Νέο Ηράκλειο. Ελεύθερος τύπος. Εμψυχρό δολοφονίες με στόχο την αποσταθεροποίηση. Το παρασκήνιο. Νέα μέτρα, περάστε στην πρώτη του μηνός. Έρωτας Extra Small Espresso. Πάντα εδώ, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, η Μάγδα είναι μια χαρά, μην ανησυχείτε. Αύριο το πρωί θα είναι στη θέση της. Όλα καλά. Όλα καλά και αυτά, αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι τα μικροατυχήματα που συμβαίνουν στο στούντιο. Απλά, πολύ μικρά ατυχήματα. Λοιπόν, είμαστε καλά, μια χαρά, προχωράμε. 9 και 3 πρώτα λεπτά μαζί μας είναι. Είναι να βλέπουμε και τον κύριο Μανώλη αν είναι εύκολο. Είναι ο κύριος Καπερνάρος, ανεξάρτητοι Έλληνες. Είναι ο κύριος Κρανιδιώτης, Νέα Δημοκρατία. Είναι ο κύριος Κουρουμπλής, ο οποίος είναι πολύ ενημερωμένος για όλα τα θέματα. Είναι ο Γιάννης ο Μανώλης από τη Νέα Μέρα. Και βέβαια θα δώσω το λόγο στον κύριο Μανώλη και το υπόλοιπο της ομιλίας του κυρίου Καπερνάρου. Να πάω στο ρεπορτάζ. Έχουμε τον Δημήτρη Καραστεφανή. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, καθώς, φίλες και φίλοι, όσες και όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες της τηλεόρασης. Η αντιδημοκρατική στην κυριολεξία σαρώνει σε ό,τι αφορά τους ελέγχους. Έχουμε το αποτέλεσμα της βαλιστικής. Έλα, Δημήτρη. Λοιπόν, το αποτέλεσμα της βαλιστικής, ναι, που είπαμε και νωρίτερα, βγήκε γύρω στις 5.30 τα ξημερώματα. Μάλιστα. Πολύ γρήγορα έτρεξαν τα εργαστήρια. Μάλιστα. Είναι καθαρό το όπλο. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε καμία τρομοκρατική ενέργεια. Δεν ξέρω, μάλιστα, αν έχει χρησιμοποιηθεί κάπου άλλου. Είναι ένα όπλο τύπου Ζάσταβα. Ναι. Είναι ένα όπλο ανατολικού. Ένα Ιουγκοσλάβιο, τέλος πάντων, όπλο. Το οποίο δεν έχει ούτε ασφάλεια, είναι πολύ δυνατό όπλο, μπορεί και προβολή και καταρρυπάς. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα ότι οι αστυνομικοί προσπαθούν να συλλέξουν όσο περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν, Γιώργο. Μάλιστα. Για το πώ
αντέδρασαν οι δράστες. Ναι. Και προς τα πίσω, αλλά και το πώς διέφυγαν. Αν και τα τρία στενά μακριά που ενδεχομένως βρέθηκε η μοτοσυκλέτα δεν βοηθάει και τόσο, και έτσι είναι αναγκασμένοι πλέον να κοιτάξουν και πιο πίσω. Δηλαδή, πώς έφτασαν στο σημείο, γιατί υπάρχουν κάμερες. Βέβαια, το κακό είναι ότι είναι νύχτα, έγινε στις 7 και 18 πρώτα λεπτά. Μάλιστα. Και αυτό που προσπαθούν να δουν είναι τώρα αν ταιριάζει το σωματότυπό τους με κάποιους άλλους γνωστούς. Κάποιους άλλους γνώριμους. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα είναι θέμα της αστυνομίας. Μπράβο. Το τι θα κάνει από εδώ και μπρος. Και βέβαια, όλος ο τύπος σήμερα και τα διεθνή μέσα αναφέρονται στο μεγάλο αυτό γεγονός της δολοφονίας των δύο ανθρώπων. Πριν από λίγη ώρα θα άκουσες και εσύ τη μητέρα του Αλέξανδρου Γέροντα. Πάμε να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ με τον Δημήτρη Τολάπα, ο οποίος είναι στο σημείο της δολοφονίας. Έλα Δημήτρη, δείξε μας, περιέγραψέ μας τι γίνεται λοιπόν, αυτή Γιώργο, την ώρα. Λοιπόν Γιώργο, οι άνδρες της σήμανσης παραμένουν εδώ στο σημείο, ψάχνουν για τυχόν στοιχεία της χθεσινής δολοφονίας. Απαγορεύεται, εξακολουθεί να απαγορεύεται η κυκλοφορία στην λεωφόρο Ηρακλείου. Τα λεωφορεία, όπως είπα και στην προηγούμενη σύνδεση, σταματάνε γύρω στα 400-500 μέτρα από εδώ. Ο κόσμος ανεβαίνει με τα πόδια. Ναι. Απαγορεύεται όχι μόνο η διέλευση οχημάτων, αλλά και πεζών. Βλέπεις ότι είναι περιφραγμένο εδώ το σημείο με τις πορτοκαλί κορδέλες της ελληνικής αστυνομίας. Στο βάθος βλέπεις τους άνδρες της σήμανσης με τις άσπρες στολές. Είχαμε πριν από λίγο έναν αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος μας είπε ότι άκουσε τους πυροβολισμούς, ήταν σε μία απόσταση περίπου 10 μέτρων. Ναι. Ο θάνατος των δύο νεαρών ήταν ακαριαίος. Μάλιστα. Μας τα είπε στην κάμερα και αυτά. Από εκεί και πέρα. Μας τα είπε στην κάμερα ή. Μακριά από τις κάμερες. Δεν μας τα είπε, στην κάμερα αυτά τα πράγματα. Μιλήσαμε μαζί του, μας είπε ένα-δύο αυτά τα πράγματα τα οποία σου είπα. Αυτή είναι η εικόνα εδώ. Περιμένουμε, όπως σου είπα, γιατί έχουμε μία πληροφορία, ότι θα έρθουν κάποιοι βουλευτές Χρυσής Αυγής. Προσπαθώ να επικοινωνήσω και με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, τον κύριο Δένδια, για να επιβεβαιώσουμε αυτά που είπε ο κύριος Σταυριανάκης. Αν όντως είχε ζητηθεί για τη συγκεκριμένη τοπική οργάνωση Χρυσής Αυγής, αστυνομική προστασία. Η προστασία ή γενικότερη, σωστό. Εμείς θα επικοινωνήσουμε σε λίγο και με τον κύριο Καμένο και με τον κύριο Κουβέλη. Θα τους έχουμε κοντά μας και βέβαια εδώ προκύπτουν πάρα πολλά θέματα. Να δείχνουμε και τους υπόλοιπους, τον κύριο Κουρουμπλή παρακαλώ, τον κύριο Κρανιδιώτη, έτσι Μάνο. Λοιπόν, 9 και 7 πρώτα λεπτά, να δούμε τι είπε ο κύριος Καστιδιάρης μπροστά στις κάμερες, έτσι. Να δούμε τι ακριβώς είπε. Έχουμε και τις δηλώσεις του αυτόπτη μάρτυρα χθες το βράδυ, τα έχουμε. Θα τα έχουμε σε λίγο όπως με ενημερώνουν. Πάμε γρήγορα να δούμε τι είπε ο κύριος Καστιδιάρης. Η Χρυσή Αυγή στοχοποιήθηκε εδώ και έναν και πλέον μήνα από την κυβέρνηση και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για το λόγο αυτό ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία όχι μόνο των φυσικών αλλά και των ηθικών αυτούργων αυτού του εγκλήματος, αυτής της ψυχρό εκτέλεσης. Καλούμε όλους τους Έλληνες να παραμείνουν ψύχρεμοι, να παραμείνουν ενωμένοι αυτή την κρίσιμη ώρα. Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας στην οικογένεια των παιδιών. Τα παιδιά αυτά ανήκουν και στη δική μας οικογένεια. Τι εικόνα έχετε για το πώς έγινε το φωνικό, κύριε Καστιδιάρη? Είδα την εικόνα, είναι συγκλονιστική, είναι φρικτή, είναι κυριολεκτικά μια ενψυχρό εκτέλεση και αυτό που έχω να πω είναι ότι όταν τα παιδιά βρίσκονταν στο έδαφος και ήταν ήδη νεκρά, συνέχισαν να τα πυροβολούν μέχρι να διάσουν τα πιστόλια. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Καστιδιάρη. Δημήτρη, υπάρχει κάτι άλλο από το αστυνομικό δελτίο για να προχωρήσουμε στην κουβέντα με τα πολιτικά πρόσωπα? Και βέβαια έκανε μεγάλη αίσθηση η μητέρα του Αλέξανδρου του Γέροντα, ο οποίος χαροπαλεύει αυτή την ώρα στο Γενικό Κρατικό του Πειραιά. Δημήτρη. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπήρχε μόνο με μάλιστα τη μοτοσυκλέτα, όπου έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Δεν ξέρουμε αν έχουν βρει κάτι προς το παρόν οι αστυνομικοί, είτε γενετικό υλικό, είτε κάποιο αποτύπωμα. Το θέμα είναι ότι η μοτοσυκλέτα αυτή που βρέθηκε στην οδό Αυξεντίου ήταν μάλιστα τρία στενά μακριά από το σημείο, Γιώργο. Ένα ασθενό από το αστυνομικό τμήμα, γιατί μιλάμε για αστυνομικό ναι τμήμα, ότι βρίσκεται γύρω πίσω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Και αυτό που περιμένουν τώρα οι αστυνομικοί είναι αν θα τους δώσει κάποια σημάδια ή κάποια στοιχεία. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα δώσει τίποτα, γιατί οι δράστες ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι, υπήρχε ομάδα υποστήριξης, φορούσαν γάντια, φορούσαν κράνη και είχαν προστατέψει πάρα μα πάρα πολύ καλά τον εαυτό. Είσαι απόλυτα σαφής, Δημήτρη, για οτιδήποτε μας ενημερώνεις. Και πάω στον κύριο Μανώλη για να δούμε σιγά σιγά. Θα έχουμε και το πλάνο
της απευθείας σύνδεσης με το σημείο της δολοφονίας, κύριε Μανώλη και κύριε Καπερνάρο. Ο κύριος Καπερνάρος δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει. Ξεκινώ από τον κύριο Καπερνάρο, παίρνει το λόγο ο κύριος Μανώλης και μετά πάμε σε ευθεία γραμμή με Κουρουμπλή και με Κρανιδιώτη. Λοιπόν, κύριε Καπερνάρο, εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. Έχουμε κάποιους που θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την κατάσταση, έχουν κάποιους που θέλουν κάποια πράγματα. Είναι τι αυτό το πράγμα? Αυτό που πιστεύω ότι κυρίως θέλουν είναι ο διχασμός, η διχόνοια, η διαίρεση, επαναλαμβάνω, και ό,τι είναι εναντίον του ελληνικού λαού δια της καταστροφής του κοινωνικού του ιστού, της ελληνικής κοινωνίας και της κοινωνικής συνοχής. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα κέντρα, πρέπει όλοι οι Έλληνες να τα απομονώσουμε. Και θεωρώ ότι είναι ηθική αυτουργία πια να συζητάμε για την, πώς το λένε, την θεωρία των δύο άκρων. Δεν υπάρχουν ούτε δύο άκρα, ούτε πέντε άκρα, ούτε έξι άκρα. Ποιος είναι ο εχθρός, δηλαδή? Θεωρία, υπάρχει θεωρία αυτών που επιβουλεύονται την ασφάλεια και την ομοθυμία και την συνοχή των Ελλήνων. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είμαι αντιληπτός. Απέναντι λοιπόν σε αυτούς, εμείς κάνουμε ένα τείχο όλοι οι Έλληνες μαζί να τις αντιμετωπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτή την δραματική κατάσταση που έχει επιτεθεί εναντίον της χώρας μας. Υπάρχει κάποιος που θέλει να κάνει ένα μπουμπούλα αυτή την ώρα στη χώρα, κύριε Μανώλη, ή αυτό το γεγονός είναι μια κατάσταση την οποία θα εξερευνήσει η αστυνομία? Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε να πω ότι πρέπει όλοι να πάρουμε ένα μάθημα από τη μάνα. Μάλιστα. Γιατί το μήνυμα ήταν συγκλονιστικό. Και να μιλήσουμε και για τους γιατρούς, ότι δεν έχουν κομματικές ταμπέλες. Πρέπει να το πάρουμε εμείς οι πολιτικοί και να μην βάζουμε με ευκολία ταμπέλες στους γιατρούς. Τώρα, σε σχέση με αυτό που με ρωτήσατε, πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και να δούμε το επόμενο διάστημα. Αν κάποιοι έχουν στο μυαλό τους οτιδήποτε, θα φανεί τις επόμενες μέρες. Εγώ θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα περνάει δύσκολες στιγμές. Αν κάποιοι είναι τρομοκράτες και έχουν υποτίθεται ένα ιδεολογικό υπόβαθρο, θεωρώ ότι στην κοινωνία προσφέρουν πολύ κακές υπηρεσίες, καταστροφικές υπηρεσίες, και θα φανεί το επόμενο διάστημα. Θέλω να πω τέλος ότι αυτός ο κύκλος αίματος και βίας που ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό με την δολοφονία του Φίσα και συνεχίζεται, πρέπει να σταματήσει εδώ. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τα πάντα. Και εμείς πρέπει να κάνουμε τα πάντα, να καταδικάσουμε, να μην αφήσουμε δηλαδή να περάσουν μηνύματα. Είστε σαφείς. Αυτοί που θέλουν να τα περάσουν. Πάντα, φίλες και φίλοι, πριν πάω στον κύριο Κουρουμπλή και τον κύριο Κρανιδιώτη, είμαστε συνδεδεμένοι με το σημείο όπου συνέβη το γεγονός αυτό. Κύριε Κουρουμπλή, 100 μέτρα μακριά είναι αστυνομικό τμήμα. Άλλα 100 μέτρα είναι εφορία. Ένας δρόμος με πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Κι όμως έγινε το γεγονός. Να πω ότι η Αυγή σήμερα καταγράφει όλες τις δηλώσεις εθνικής ομοψυχίας και ενότητας όλων των πολιτικών παρατάξεων. Κύριε Κουρουμπλή, ο λόγος σε εσάς. Τι σας φαίνεται παράξενο? Όχι καθόλου, ίσα-ίσα. Το τονίζω. Διότι έχει ιδιαίτερη σημασία από μια εφημερίδα της αριστεράς να υπερτονίζονται τα σημεία ενότητας, κύριε Κουρουμπλή. Ελάτε. Πάνω απ' όλα βάζει την ανθρώπινη αξία και την ανθρώπινη ζωή. Λοιπόν, αφήστε τα τώρα. Ακριβώς. Τι να αφήσω εγώ? Πρώτον, να εκφράσω τη θλίψη μου και νομίζω ότι εκφράζω και το τραπέζι ολόκληρο. Όχι μόνο στη μία μάνα που παλεύει για το παιδί της, παλεύει το αλλά παιδί και τις μανάδες που χάσαν τα δύο παιδιά. Δύο μανάδες που, επειδή έζησα στη ζωή μου τι σημαίνει να χάσει μια μάνα, αυτά ένα παιδί είναι στην τα οικογένειά παιδιά μου, μπορεί να τα δείξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Και βεβαίως να πω ότι αυτού του είδους οι συμπεριφορές είναι άνανδρες. Ναι. Δεν έχουν καμία, δηλαδή ό,τι χειρότερο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να σκοτώσει δύο παιδιά. Λοιπόν, και γι' αυτό η πρώτη ευθύνη της κυβέρνησης και της αστυνομίας είναι να βρει αυτούς τους άθλιους δολοφόνους, τους στιχνούς και άνανδρους δολοφόνους, και να ξεκαθαριστεί από πού προέρχονται αυτά τα κέντρα, διότι αυτά τα κέντρα επιχειρούν να βάλουν τη χώρα και την κοινωνία σε έναν κοινωνικό αυτοματισμό. Και εκείνο που εγώ θέλω να πω είναι ότι, ξέρετε, αυτή η έλλειψη μέτρου στον πολιτικό λόγο και ο βωμός της πολιτικής επιβίωσης με κάθε τρόπο. Μάλιστα. Διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Και η εναλλαγή στην εξουσία, έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είναι η ουσία της δημοκρατικού πολιτεύματος. Είπε ο κύριος Καπερνάρος, πολύ ορθά πριν από λίγη ώρα, ότι δεν υπάρχει θεωρία των άκρων κλπ. Υπάρχει θεωρία του ενός που έχουμε αυτήν την ώρα. Ότι καμιά φορά αυτή η
υπέρβαση των εσκαμμένων, ναι, στην προάσπιση, αν θέλετε, τη θεμητήρα. Ο καθένας πρέπει να υπερασπιστεί τις απόψεις του. Λοιπόν, νομίζω ότι οδηγεί σε καταστάσεις ανεξέλεγκτες. Και τότε θα καταλάβουμε όλοι. Όχι αυτό που είπα εγώ. Όχι. Α. Όχι αυτό που είπε ο κ. Καπενάρος. Αυτό που υποστηρίζετε. Είστε σαφείς, κύριε Κουρουμπλή. Αλίμονο να το είπατε εσείς, κύριε Καπενάρος. Είστε σαφείς. Πάμε στον κύριο Πρανιδιώτη. Οι απόψεις σας. Πάμε στον κύριο Πρανιδιώτη. Ένα λεπτό. Ναι, ελάτε. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτού του είδους οι θεωρίες, όταν εκπέμπονται από συγκεκριμένους πολιτικούς φορείς, δεν βοηθούν ούτε τους ίδιους. Ούτε τους ίδιους. Σε τελική ανάλυση, κανέναν μας δεν βοηθεί. Βοηθάει η εκπομπή ακραίων λόγων και ακραίων θέσεων. Είστε απόλυτα σαφείς. Πάω στον κύριο Κρανιδιώτη. Διατυπώθηκε χθες από, αν δεν κάνω λάθος, την κόρη του κύριου Μιχαλολιάκου και από κάποιον βουλευτή της Χρυσής Αυγής ότι κάθε Δευτέρα και Παρασκευή είχαν σε αυτό το σημείο που βλέπουμε τώρα συγκεντρώσεις ιδεολογικού ή άλλου περιεχομένου, δεν ξέρω, μάλλον ιδεολογικού περιεχομένου, ανταλλαγής απόψεων κλπ. Κλπ. Και είχαν ζητήσει αστυνομική φύλαξη. Και μάλιστα υπήρχε και αντίστοιχο έγγραφο προς την αστυνομία. Εσείς αυτό, κύριε Κρανιδιώτη, το ακούσατε, το γνωρίζετε? Όχι, το, άκουσα, όχι, το ακούσατε και εσείς από τηλεόραση. Δεν μπορώ να το ξέρω αν είναι έτσι. Θα φανεί στην πορεία. Αυτό γίνεται σε όλα τα κόμματα, δηλαδή υπάρχει φύλαξη σε όλα τα κόμματα. Είναι αδύνατον η αστυνομία να φυλάει όλα τα γραφεία, όλο το κομμάτι, σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει φύλαξη όλων των γραφείων. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω όμως το εξής. Εγώ δεν ασχολούμαι με θεωρίες και εγώ δεν έχω μιλήσει για θεωρίες. Εγώ μιλάω για την πράξη. Στην πράξη λοιπόν τι υπάρχει? Υπάρχουν ακραίες ομάδες φανατικές οι οποίες κάνουν αυτά που κάνουν. Αλλιώς θα ήμασταν σήμερα εδώ πέρα να συζητάμε. Έχει. Άρα μην λέμε λοιπόν θα ότι δεν υπάρχει για το Τόμψεν και για το μνημόνιο και για τα μέτρα. Ομάδες, βέβαια, οι οποίες ομάδες έχουν βγάζουν και προκηρύξεις, έχουν ιδεολογικό επικάλυμα, ένθεν κακήθεν είναι αυτό το οποίο είναι. Λοιπόν, μην λέμε ότι δεν υπάρχει αυτό το υπάρχει πράγμα. Υπάρχει θεωρία αυτό, των δύο άκρων. Λοιπόν, υπάρχει πρακτική. Για σας, μετά από αυτό το γεγονός. Βέβαια, μα είναι επιβεβαίωση. Είναι επιβεβαίωση. Απλά τι λέμε. Άφησε με. Απλά τι λέω. Και σε αυτό, γιατί εκεί υπάρχει παρανόηση και δεν καταλαβαίνω όταν το λέμε εμείς αυτό το πράγμα, γιατί κάποιοι αισθάνονται ότι τους αφορά. Λοιπόν, η στάση η σωστή είναι αυτή που κάνουν σήμερα όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Μάλιστα. Έτσι, ότι δεν αφορά κανένα από τα κόμματα τα κοινοβουλευτικά, κανένα από τα κόμματα τα οποία πιστεύουν στους κανόνες δημοκρατίας. Εσείς το Κουρουμπλή το θεωρείτε άκρο, κύριε Κρανιδιώτη? Μα όχι, το Κουρουμπλή το θεωρείτε άκρο? Ποτέ δεν έχω πει τέτοιο πράγμα. Γιατί βγήκανε κάποιοι και λέγανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άκρο, η τέταρτη συνταγματική δύναμη στη χώρα? Ένα λεπτό. Παρότι δεν είναι σωστό να γίνει αυτή η κουβέντα σήμερα, αλλά αφού το θέλει, εγώ θα σου πω μόνο το εξής. Αυτό το οποίο είπαν κάποιοι και το οποίο είπα και εγώ είναι ότι υπήρχαν κάποιοι λίγοι μέσα, αν θέλει και στο ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλες δυνάμεις, οι οποίοι μισοκλίνανε το μάτι στη βία μερικές φορές. Δηλαδή τους άρεσαν κάποιες εκδηλώσεις βίας που είχαν να κάνουν με τους δρόμους. Αλλά βέβαια να πούμε ότι άλλο το τι γίνεται στο δρόμο από το πλήθος μέσα στην έξαρση και άλλο οι οργανωμένες δολοφονίες. Με αυτό το πράγμα δεν έχει και δεν μπορεί να έχει σχέση καμία πολιτική δύναμη του Ελληνικού Κοινοβουλίου ή και έξω από το Κοινοβούλιο, αν θέλεις. Είπε ο Βασίλης ο Καπερνάρος και νομίζω συμφώνησε ο Γιάννης ο Μανώλης ότι αυτό το γεγονός πρέπει να προβληματίσει όλα τα πολιτικά κόμματα. Ένα το ζητούμενο. Δεύτερον, η εθνική ενότητα, ομοψυχία, πορεία, ταύτιση για μείζωνα θέματα χωρίς, είναι δεδομένη αυτή την ώρα. Χωρίς συνωμοσιολογίες. Μπράβο. Έτσι. Και να θυμόμαστε αυτό που είπα προηγουμένως, ναι, ότι δεν πρόκειται να βγούμε από το μνημόνιο ή από τα προβλήματά μας, ούτε θα μειωθεί η ανεργία έστω και κατά έναν άνεργο, αν αλλοσφαχτούμε στους δρόμους. Και έπρεπε να σκοτωθούν δύο παιδιά, ένα λεπτό. Δηλαδή αυτό που είπε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που είπε η Νέα Δημοκρατία, αυτό το οποίο είπε η Δημάρα, το Πασόκο, όλοι, με ελάχιστες, δηλαδή οι ελάχιστες εξαίρεσεις του ΚΚΕ, είπε κάτι πάλι συνωμοσιολογικά. Τέλος πάντων, δικαιωμάτισε. Αλλά ούτε και αυτοί όμως, ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν δικαιολόγησε, ούτε έκλεισε το μάτι σε οτιδήποτε. Και έπρεπε δύο παιδιά να χάσουν τη ζωή τους. Δύο παιδιά τα οποία ανεξαρτήτως τι πίστευαν, τι ήθελαν κλπ. Κλπ. Έπρεπε να χάσουν τη ζωή τους για να στείλουν αυτό το μήνυμα στο πολιτικό σύστημα. Τι λέγαμε? Τι λέγαμε? Είδατε τι είπε ο Καπερνάρος πριν από λίγη ώρα? Τι έλεγα? Δεν υπάρχουν κακά μαχαίρια και καλά πιστόλια. Μάλιστα. Ή καλές μολότοφ, τελεία και παύλα. Πρέπει να απομονώνουμε όποια βία δεν μπορεί να έχει καμία νομιμοποίηση. Επιτέλους δεν μας περισσεύουν Ελληνόπουλα. Έτσι. Σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι, αυτό είναι το σωστό. Και εγώ χαίρομαι, φίλες και φίλοι, που σήμερα τέσσερι άνθρωποι από τέσσερους διαφορετικούς πολιτικούς χώρους συμφωνούν με αυτό που είπε η μάνα πριν από λίγο εδώ στην τηλεόραση. Και μην πάμε Γιώργο σε συμψηφισμούς, ναι, γιατί ακούστηκε, ξέρω εγώ, τα παιδιά τα δικά μας, τα παιδιά και ο Φίσας και τα παιδιά αυτά. Μάλιστα. Και άλλα θύματα που είναι παιδιά Ελληνόπουλα.
Και πρέπει να το δούμε έτσι. Ακριβώς. Γιατί ο συμψηφισμός είναι καταστροφή. Μα κανείς δεν είπε το τίποτα. Λοιπόν, όχι, φίλες και φίλοι, κάποια πράγματα από κάποιους. Η μάνα του νέου, ο οποίος... Η μάνα του νέου, του Αλέξανδρου του Γέροντα, ο οποίος είναι στην εντατική, η κυρία Όλγα, μίλησε πριν από λίγη ώρα και νομίζω ότι την παρακολουθήσατε όλοι, με ιδιαίτερη προσοχή. Είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε τη μητέρα του Αλέξανδρου Γέροντα. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Και βέβαια, κύριε Κουρουμπλή, έχουμε μπροστά μας χίλια πράγματα. Έχουμε την Τρόικα, η οποία έρχεται. Λοιπόν, έρχεται η Τρόικα την Τρίτη. Με ένα σωρό μέτρα. Εγώ ήρθα σήμερα εδώ να συζητήσουμε ένα πολύ κρίσιμο το θέμα της υγείας, το ξέρω. Υγείας, αλλά τέλος πάντων, προέκυψε τούτη η ιστορία. Εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάνε να υπάρχουν και όλα τα θέματα. Και πρέπει να προβλήματα, όταν, θα δούμε ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή τη τρομοκρατική, αν είναι τρομοκρατία, μάλιστα, θα διαπιστώσουμε ότι μόνο την κοινωνία δεν εξυπηρετούν τέτοιες πράξεις, πέρα από όλα τα άλλα. Δηλαδή, το ότι έπρεπε να μιλήσουμε για τα προβλήματα που υπάρχουν και που έρχονται και που θα πάρουν αποφάσεις. Την επόμενη εβδομάδα είναι πολύ κρίσιμο για τη ζωή μας. Πάμε. Πάμε να δούμε τι είπε η μητέρα πριν από λίγη ώρα, η οποία έδωσε ένα μάθημα, φίλες και φίλοι. Μάθημα σε πάρα πολλούς. Ελάτε. Χθες οι ιατροί, το team αυτό των ιατρών, των υπέροχων επιστημόνων, ναι, με δύο χειρουργία, το ένα στην κοιλιακή χώρα και το άλλο στον θώρακα, προσεπάθησαν να κρατήσουν μέχρι στιγμή το παιδί στη ζωή. Ο Αλέξανδρος αυτή τη στιγμή δίνει. Ναι. Μεγάλη μάχη, μεγάλη. Το περιστατικό είναι εξαιρετικά βαρύ. Εξαιρετικά βαρύ. Εύχομαι ο Θεός να το προστατεύσει και όπως και όλα τα παιδιά του κόσμου. Δίνω και εγώ τη μάχη μου μαζί με το παιδί μου. Να το λυπηθεί, γιατί είναι και αυτός πατέρας με ένα παιδάκι 2 ετών. Δεν το έχει χαρεί το παιδάκι του. Ναι. Και θέλω να σας ευχαριστώ. Δεν έχω τίποτα άλλο. Σκεφτείτε ότι τα ζωτικά όργανα ήταν όλα, είναι αυτή τη στιγμή όλα πειραγμένα, ναι, κύριε Αυτιά. Έχουμε κάνει αφαίρεση σπλήνας. Το στομάχι ευρέθη στην κοιλιακή χώρα. Δηλαδή με την ρηπή αυτή, ναι, που ήταν πάρα πολύ δυνατή και πολύ δυνατή, ρίξε το στομάχι του παιδιού στην κοιλιά, έκανε διάτρηση πνευμόνων, ναι, και ευτυχώς που δεν άγγιξε την καρδιά του παιδιού. Γι' αυτό και λέμε ότι κάπως αισιοδοξούμε, αλλά έχουμε συγκρατημένη αισιοδοξία. Αγαπητή κυρία Όλγα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, πάρα πολύ. Μπορούμε να κάνουμε κάτι ώστε να βοηθηθεί το παιδί περισσότερο σε αυτή τη μάχη που δίνει. Είπατε ότι οι γιατροί έχουν πέσει από πάνω του, έχουν δώσει τα πάντα. Χρειάζεται να πούμε κάτι. Συμβαίνει εδώ στο στούντιο να είναι ο Υπουργός Υγείας. Θέλω, κυρία Αυτιά, ναι, όλοι να, ναι, προσευχηθούμε, ναι, ο Αλέξανδρος να γίνει καλά, να μην ξανασυμβούν τέτοια γεγονότα, ακραία, ναι, γεγονότα. Όλοι είμαστε, όπως υπόθηκε, αδέλφια, να ενώσουμε όλοι, να ενωθούμε. Ναι. Να φύγουμε αυτές τις αντιπαραθέσεις. Σωστό. Γιατί η Ελλάδα έχει μεγάλη, ναι, ανάγκη αυτή τη στιγμή να υπάρχει σύμπνοια, να βάλουμε στην άκρη κάθε αντιπαλότητα. Σωστό. Και όλοι να προσπαθήσουμε για ό,τι καλύτερο για αυτή τη χώρα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον Υπουργό, ναι, Υγείας, που έδειξα μέρη στο ενδιαφέρον, τον Δήμαρχο, όλους τους δημοσιογράφους, το κοινό, όλοι είναι κοντά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή μου Όλγα, χρειάζεσαι κάτι να μεταφερθεί το παιδί αλλού. Ρωτήστε τον Υπουργό τι άλλο χρειάζεται για το παιδί. Αγαπητή μου Όλγα, να ξέρεις κάτι. Ότι όλα τα παιδιά του κόσμου έχουν την αγάπη, την αμέριστη αγάπη ολονών όταν έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Κράτα γερά. Όλα τα παιδιά, ναι, είναι παιδιά μας, έτσι, κύριε Αυτιά. Χρειάζεστε κάτι από τον Υπουργό, όχι, χρειάζεστε. Σας ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια, ναι, ο Αλέξανδρος, από ένα team σπουδαίων χειρουργών. Ναι. Και πιστεύω ο Θεός να βάλει, εγώ τους θεωρώ δεύτερους θεούς, πιστεύω ότι θα πάει το παιδί με τη βοήθεια του Θεού καλά. Αγαπητή μου Όλγα, φοβόταν, το παιδί φοβόταν καθόλου, φοβόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα, σας είπε κάτι? Όχι, δεν μου είχε πει το παιδί και δεν ήταν και ο τακτικός, ναι, σταμών του, στα γραφεία, πήγαινε, ναι, περιστασιακά. Μάλιστα, μάλιστα.
Δεν είναι ένας φιλήσυχος άνθρωπος έτσι, με την οικογένειά του. Έτσι. Δεν είχε ποτέ τι ακραίες έτσι... Έτσι είναι, όπως το λέτε. Δεν είχα δει τον Αλέξανδρο ποτέ να δημιουργεί ούτε φασαρία. Και πρωτίστως και μέσα στην οικογένειά του είναι ένα φιλήσυχο πλάσμα. Έτσι όπως το λέτε είναι. Θέλω επίσης κάτι να πω στη αυτιά μου. Βεβαίως. Ότι τώρα είμαι και λίγο συγχυσμένη, αλλά... θέλω να μεταφέρετε στον Υπουργό μας ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειάζομαι τίποτα. Απλώς να δώσουμε όλοι σύσσωμοι μία μάχη, να είμαστε όλοι αγκαλιασμένοι αυτό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας. Τίποτα άλλο. Μην χυθεί άλλο αίμα. Κυρία Όλγα. Μην χυθεί άλλο αίμα, κυρία αυτιά μου. Άλλα παιδιά έχετε, κυρία Όλγα. Έχω και θέλω να σας πω ότι έχω χάσει και ένα γιο 28 ετών. Δεν θα μπορούσα να αντέξω και ένα δεύτερο τέτοιο συμβάν. Το έχασα το παιδάκι μου από μεσογειακή αναιμία. Έχω άλλα δύο παιδιά, αλλά δεν έχει σημασία. Είμαι μάνα τεσσάρων παιδιών. Γέννησα τέσσερα παιδιά. Τα μεγαλώσα, τα γαλούκισα με χρηστά ήθη, όπως κάθε μάνα που μπορεί να κάνει κάτι για την οικογένειά της. Αγαπητή μου Όλγα, ο Αλέξανδρος. Είχε μάλιστα τη δουλειά του, είχε το παιδάκι του, είχε την οικογένειά του, έχει την οικογένειά του, έτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Να ξέρεις κάτι, ότι οι προσευχές όλων, και μας το ζήτησες αυτό, έχει γίνει ήδη από χθες, οι προσευχές όλων είναι να γίνει καλά ο Αλέξανδρος και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Ευτιά. Σας ευχαριστώ όλους, ολόθερμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ είμαστε... ήδη μίλησε μαζί σας χθες το βράδυ η Μάγδα. Μάγδα μάλιστα, πολύ ευγενική και πολύ διακριτική μπορώ να σας πω. Και ρώτησα τρεις φορές αν είχα το δικαίωμα να επικοινωνήσω μαζί σας. Μάλιστα γι' αυτό κάλεσα τον κύριο Γεωργιάδη σήμερα εδώ. Σας άκουσα να μου λέτε ότι έχουν κάνει τα πάντα οι γιατροί μας. Οι Έλληνες γιατροί, αγαπητή μου Όλγα. Οι Έλληνες γιατροί. Ναι, ναι, πολύ σπουδαίοι, γιατί και μάνα ιατρό είχα. Ναι. Και θέλω να πω ότι οι Έλληνες ιατροί είναι άξιοι υπεράνω όλων των ιατρών, ακόμη του εξωτερικού, και χαίρομαι ιδιαιτέρως. Ναι. Και είμαι υπερήφανη που ζω σε αυτή τη χώρα, όπως με όλες αυτές τις συνθήκες. Και θέλω να εξηγήσω ότι κάνουν οτιδήποτε, δεν εγκαταλείπουν τη μάχη ως την τελευταία στιγμή. Ήταν τόσο χαρούμενοι μετά που επετεύχθησαν τα δύο αυτά χειρουργία. Με συγκρατημένη αισιοδοξία. Ναι. Αλλά ότι πέτυχαν να κρατήσουν τον Αλέξανδρό μου στη ζωή έστω αυτές τις ώρες. Αγαπητή μου Όλγα, κράτα γερά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις πια της πορείας της υγείας. Είναι στην εντατική τώρα, έτσι, ο Αλέξανδρος. Είναι διασωληνωμένο το παιδί. Ναι. Δεν έχει επαφή βέβαια με το περιβάλλον, γιατί δεν μπορεί να αντέξει και τα δύο αυτά πάρα πολύ σοβαρά χειρουργία. Όλγα, Όλγα μου, πες μου σε παρακαλώ, πώς το μάθες το γεγονός αυτό, από την τηλεόραση το μάθες? Όχι, μας ειδοποίησαν μέσω τηλεφώνου. Α, σας ειδοποίησαν επισήμως μέσω τηλεφώνου, μάλιστα. Μάλιστα, η σύζυγός του. Αχα. Ο Αλέξανδρος, έχοντας τις αισθήσεις του κάποια στιγμή, επεκοινώνησε με τη σύζυγο και είπε ότι είμαι τραυματίας, μεταφέρομαι στο νοσοκομείο. Μέχρι εκεί, μετά το παιδί έχασε τις αισθήσεις του. Α, έχουμε λοιπόν αυτή την εξέλιξη και από χθες είστε κοντά του. Συγκλονίσατε τον κόσμο λέγοντας ότι πρέπει η Ελλάδα να προχωρήσει ενωμένη. Ενωμένη, κύριε Αυτιά. Δεν το λέει εύκολα μια πικραμένη γυναίκα από τον πόνο του παιδιού της. Ακριβώς, και δίνω και συμβουλή και στους νέους ανθρώπους να είναι πιο χαμηλών τόνων. Είναι έξυπνη η νεολαία μας, η γενιά μας, η σημερινή, και μπορεί να προχωρήσει με τα δεδομένα αυτά, αλλά πάντα όχι με ακραίες καταστάσεις. Αγαπητή μου Όλγα, εκτός από τον Υπουργό Υγείας που είπε τι άλλο θέλετε, τι μπορούμε να κάνουμε, υπήρξε άλλος που σας χτύπησε την πόρτα να σας πει κυρία Όλγα, θέλετε κάτι, εμείς είμαστε εδώ, τι βοήθεια χρειάζεστε?
Μπορώ να σας πω ότι την ώρα που το παιδί βρίσκεται στο χειρουργείο, ναι, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, γνωστοί και άγνωστοι. Όλη μία αγκαλιά. Όλη μία αγκαλιά εκείνη τη στιγμή. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για τη συμπαράσταση. Διακριτικός η κυρία Μάγδα με ενόχλησε, πολύ διακριτική, και ευχαριστώ γιατί δεν ενοχλήθηκα. Είχα τόσο πόνο και έχω αυτή τη στιγμή που δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη σε κανέναν δημοσιογράφο. Εσείς χειριστήκατε το θέμα πάρα πολύ λεπτά. Κυρία Όλγα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ευχηθούμε όλοι, ας προσευχηθούμε στο Θεό ο Αλέξανδρος να συνέλθει τις επόμενες ώρες ακριβώς. Ευχαριστώ, προσευχηθείτε. Και θέλω την αγάπη σας, τίποτε άλλο. Πριν πάμε και στην καθημερινότητα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται η Τρόικα, Μελίνα Τσέλιου τώρα από το Γεννηματάς. Μελίνα, καλημέρα. Καλή σου μέρα, Γιώργο. Ο Αλέξανδρος στη μονάδα εντατικής θεραπείας δίνει μία πραγματική μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ακούσατε τη μάνα του παιδιού που έλεγε ότι είναι βαριά, τραυματισμένος, ναι, προσπαθεί να κρατηθεί στη ζωή. Χθες όμως οι γιατροί του Γεώργιος Γεννηματάς έδωσαν τη δική τους μάχη για να αποκαταστήσουν τις βλάβες που προκάλεσε, έτσι, η σφαίρα, η οποία, Γιώργο, πρέπει να σου πω ότι μπαίνοντας από αριστερά στην υποκλίδιο χώρα στον νόμο, όσο κατέβαινε προκαλούσε βλάβες. Δηλαδή προκάλεσε βλάβες στον αριστερό πνεύμονα, τρύπησε το διάφραγμα, τρύπησε το στομάχι, προκάλεσε σοβαρή βλάβη στο σπλήνα, με αποτέλεσμα οι γιατροί, δύο ειδικοτήτων, Γιώργο, μάλιστα, γενικής, μάλιστα, χειρουργικής, μάλιστα, και θωρακοχειρουργοί, να προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες, αφαίρεσαν το σπλήνα αναγκαστικά και το παιδί μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, θα είσαι, εννοείται, μαζί μας. Εννοείται. Καλή σου μέρα. Έτσι, εννοείται, λοιπόν, έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Εγώ. Σε ευχαριστώ θερμά και πάμε στην Τρόικα. Η Τρόικα έρχεται την Τρίτη. Και θέλω να μου πείτε το εξής, κύριε Κρανιδιώτη. Όταν η Τρόικα είπε στον Πρωθυπουργό και είπαν οι Τροϊκανοί, φέρε μας πλεόνασμα, φέρ το εσύ, έχεις τον τρόπο να το φέρεις, με μέτρα, τα πήρε. Γιατί τώρα ζητάνε κι άλλα μέτρα και η συμπεριφορά τους είναι ανέντιμη και απέναντι στον ελληνικό λαό που έκανε τόσες στερήσεις και απέναντι στην υπόσχεση που δώσανε. Καταρχήν, επειδή μιλάμε για πρακτική πολιτική, η θέση τους είναι παράλογη. Μάλιστα. Δηλαδή δεν λύνει κανένα πρόβλημα και δημιουργεί, σωστό, προβλήματα. Και αυτοί, βέβαια, θα πω το εξής: μπορεί να θέλουν να ζητάνε ό,τι νομίζουν, ναι, αλλά εμείς θα αποφασίσουμε για το τι θα αποδεχθούμε. Και πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρη η δέσμευση της κυβέρνησης, ξεκάθαρη η δέσμευση του Πρωθυπουργού, ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν άλλα μέτρα. Ακόμα και ο κύριος Στουρνάρας, για τον οποίο εγώ έχω κάνει ονομαστικά κριτική πολλές φορές και πολύ επιθετικά, μπορώ να πω, ήταν ξεκάθαρο σε αυτό το ζήτημα όμως και είπε ότι νέα μέτρα δεν πρόκειται να υπάρξουν. Και επομένως, βέβαια, γιατί χρειάζεται πολύ απλά, η παρέμβαση Σαμαρά για να βελτιωθούν πέντε σημεία του νομοσχεδίου οι τεχνοκράτες. Βεβαίως. Που έβαλε η κυβέρνηση του Υπουργείου Οικονομικών. Πού τα είχαν τα μάτια τους? Λοιπόν, έπρεπε να πάνε 75 βουλευτές και να πούνε ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Κοιτάξτε, όλα τα νομοσχέδια, όπως ξέρεις, περνάνε από μία διαδικασία. Ένα αρχικό σχέδιο, διαβούλευση, ναι, γίνονται αλλαγές. Το τι θα φτάσει στο τέλος στη Βουλή και τι θα εφαρμοστεί είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, κάθε σημαίνει, φορά μη θεωρούμε, πετρέλαιο θέρμανσης, μην τρομάζουμε. Παρενέβει ο Σαμαράς, λύθηκε το θέμα. Έρχεται ο φόρος αγκινήτων, παρεμβαίνει ο Σαμαράς, λύθηκε το θέμα. Πάντως λύθηκε το θέμα. Ένα λεπτό. Τώρα εδώ προεδρεύει άλλος. Στη Βουλή τα υπόλοιπα. Λοιπόν, γιατί κάθε φορά φτάνουμε στο αμήν? Έτσι είναι. Δεν είναι έτσι. Στη ζωντανή, στην πραγματική πολιτική, ναι, αυτό συμβαίνει. Α. Έτσι, δεν υπάρχει ποτέ μια λύση έτοιμη, τετράγωνη από την αρχή και όλα ομαλά. Μιλάμε, σαφείς, για ανθρώπους που έχουν απόψεις, οι οποίοι συγκρούονται, μάλιστα, συγκεράζονται, τώρα, και καταλήγουμε κάπου. Κύριε Κουρουμπλή, αυτό το φόρο των ακινήτων, τι θα τον κάνετε? Θα τον αλλάξετε? Θα τον μετακινήσετε? Ακούστε. Θα τον μεταλλάξετε? Πινακίδες δεν, κύριε, έχει ο φόρος για να πεις ότι τις καταθέτω στην εφορία. Ακούστε, κύριε, άρα γλιτώνω τα τέλη κυκλοφορίας. Κύριε Αυτιά. Τι θα τον κάνετε αυτό το φόρο? Θα σας απαντήσω. Ελάτε. Πρώτο θέλω να πω ότι καλές είναι οι προθέσεις του κυρίου Κρανιδιώτη, αλλά με προθέσεις, λέει ο λαός, δεν πάει στον παράδεισο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι. Σίγουρα θα πω. Το φόρο τι θα τον κάνετε, κύριε Κουρουμπλή? Μην μου τρώτε το χρόνο εμείς, τώρα. Εμείς, κύριε Αυτιά, το πρώτο που θα κάνουμε είναι να εμπεδώσουμε στη συνείδηση, στην ψυχή και στην καρδιά του ελληνικού λαού ένα αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, ότι όλοι αυτή τη στιγμή πληρώνουν
Διότι αυτή τη στιγμή ναι. είμαστε εκτεθειμένοι όλοι και κυρίως αυτοί που κυβέρνησαν όταν αδυνατούν ή εκδηλώνουν αδυναμία βούλησης να συγκρουστούν με συγκεκριμένους θύλακες φοροκλοπής, φοροδιαφυγής και φοροαπαφής. Άρα εσείς τι θα πείτε λοιπόν. 10 λίστες υπάρχουν αυτή τη στιγμή ναι. με ληστές και ληστάρχους ναι. που είναι στο απειρόβλητο. Απειλαγκάρτ πόσα λεφτά μπορεί, βγάλανε. Μπορεί να μας πει, εγώ θα πω μπράβο στην κυβέρνηση. Απειλαγκάρτ πόσα μας πει. Λεφτά βγάλανε. Πέστε μου εσείς. Ούτε πέστε μου εσείς. 5 εκατομμύρια λοιπόν, βγάλανε όλα και όλα λοιπόν, με δύο. Μα λέ... δεν έγινε έλεγχος. Δεν έγινε έλεγχος στους αυτούς που βγάλατε λεφτά στο εξωτερικό. Εγώ εδώ έχω την καθημερινή, κύριε, ναι. κύριε Αυτιά, την προχθεσινή. Λοιπόν, σωστό. Λέει η καθημερινή στην πρώτη σελίδα για το αφορολόγητο στις offshore εταιρείες. Σωστό. Όταν υπάρχουν όλα αυτά, κύριε Αυτιά, μπορείς να λες να έρχεσαι και να βάζεις φόρους καινούριους. Άρα λέτε τι. Εμείς λέμε λοιπόν θα ζητήσουμε να πληρώνουν αυτό, φόρο ανάλογα πρέπει με την... να απαλλαγεί. Πρέπει πρώτον. Να καθίσουμε κάτω και να πούμε ο Έλληνας, καλός ή κακός, δεν συμβαίνει σε άλλες χώρες, έχει ένα πάθος με το σπίτι. Με το... Λοιπόν, η πρώτη κατοικία σε ένα ποσοστό πρέπει να απαλλαγεί από αυτού του είδους τα τερτύπια. Άρα θα έχει τα φορολόγια λοιπόν, πρώτης κατοικίας. Πρέπει να βάλουμε ένα όριο. Θα φτιάξετε και περιουσιολόγιο. Μπορεί εμείς να λέμε ότι είναι 300.000. Άλλοι να πούνε ότι είναι 400. Άρα λοιπόν υποθέτω. Αλλά δεν μπορείς να πας κατευθείαν αυτή τη στιγμή και να βάζεις στη Μέγγενη όλους αυτούς τους ανθρώπους να έρχεσαι σήμερα, κύριε Αυτιά, σήμερα. Ναι. Και το καταγγέλω και προκαλώ τους κυρίους αυτούς που σήμερα τους πληρώνει ο ελληνικός λαός 50 δισεκατομμύρια για να κρατήσουν τις τράπεζες τις φαλιρημένες που τις οδήγησαν με τα θαλασσοδάνεια που δώσαν στους μετέρους χωρίς ασφάλεια. Να τους δώσουμε 50 δισεκατομμύρια να πληρώνει ο ελληνικός λαός το 3,5% το επιτόκια αυτών των 50 δισεκατομμυρίων. Και να τις κλείσουμε τις τράπεζες. Και να έρχεται κάποιος που πήρε ένα καταναλωτικό δάνειο το οποίο πλήρωσε με 18% επιτόκιο και να του λένε για 12.000, για 12.000 βάλε το σπίτι σου υποθήκη. Ναι, να τις κλείσουμε τις τράπεζες δηλαδή. Ορίστε. Θα τις κλείσουμε τις τράπεζες. Όχι, θα τις κλείσουμε, τι κύριε. Τι κάνουμε. Θα τις εθνικοποιήσουμε. Α, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καπερνάρο. Κύριε Καπερνάρο. Λέει ο κύριος Κουρουμπλής, το σχεδιάζει η κυβέρνηση περιουσιολόγιο. Δηλαδή, τι έχει ο καθένας, ανάλογα με αυτά που έχεις, να πληρώνεις. Έρχεται μια τρόικα τώρα και λέει: εγώ θέλω. Είναι πίθος των Δαναΐδων η τρόικα. Ελάτε. Καταρχήν, μιλάμε ότι, και ακούμε τελευταία ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Γιατί βγαίνουν τα παλιά. Καταρχήν, αυτοί οι ήρωες και καλά που βγήκαν προχτές για να ενεργοποιήσουν τη μέθοδο του λαγού, πόσοι ήταν, 30, 40, 50 βουλευτές, διαβούλευση λέει, μόνο με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πήγαν εκεί αυτοί οι οποίοι έχουν ψηφίσει αυτά τα Μάλιστα. μέτρα. Να μην βάλουν τώρα νέα μέτρα. Μα δεν βγαίνουν τα παλιά μέτρα. Το έχει ομολογήσει η Τρόικα, η οποία λέει πρώτον λάθος, δεύτερο λάθος, τρίτο λάθος. Το Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3 έγινε χαράτσι 1, χαράτσι 2, χαράτσι 3. Δεν βγαίνουν τα χαράτσια. Άρα η λύση είναι. Η Τρόικα λοιπόν, εκτός από τα υπόγεια που τις έχουν υποσχεθεί, τον ορυκτό μας πλούτο, θέλουν και τα υπέργεια. Θέλουν τα σπίτια μας. Δεν θα τα πάρουν. Είστε σαφείς. Από Δευτέρα ξεκινάει ο πόλεμος. Όχι Τρόικα, εναντίον όλων. Έσω εχθρών του Μάλιστα. ελληνικού λαού. Αρχίζει πόλεμος. Κύριε Μανώλη, λέει ο κύριος Καπερνάρος αυτό και αυτό και αυτό. Ο κύριος Κουρουμπλής αυτό και αυτό, ο κύριος Στενεϊδιώτης. Εσείς τι κάνετε με τον Ακούστε κύριο με, Ζωή. Εμείς καταρχήν την επόμενη Κυριακή, και θα σου πρότεινα Γιώργο, επειδή είμαστε εδώ δίπλα στο Ειρήνης και Φιλίας, έχουμε την εθνική συνδιάσκεψη, την προγραμματική, να μας παρακολουθήσεις και να προβάλλεις τις θέσεις. Θα κάνουμε μια μας. Σύνδεση και με μεγάλη χαρά. Από εκεί και εσείς, πέρα, λοιπόν, προσέξτε, τι προτείνετε να καταργηθεί αυτός ο χώρος. Από εκεί και πέρα, ακούστε με. Υπάρχει η επικοινωνία και υπάρχει και η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λοιπόν λέει ότι έρχονται νέα μέτρα, ακόμα και στο φορολογικό υπάρχουν νέα μέτρα. Και θέλω να σου πω. Πώς αισθάνομαι εγώ, ένας παλιός, ένας λαϊκός δεξιός. Βλέπω, κύριε Αυτιά, Γιώργο μου Αυτιά, ότι έχουμε πάρει, και αυτό απευθύνουμε και στο φαΐλο, έχουμε πάρει το πιο ακραίο κομμουνιστικό, που είναι η κατοχή της δημόσιας περιουσίας, και το πιο ακραίο νεοφιλελεύθερο, που είναι οι απολύσεις, στην αγορά εργασίας, πώς το λέγουμε, μεσαίωνας, και έχουμε κάνει ένα αχταρμά, του ενός άκρου και εδώ φαΐλο πάνε τα δύο άκρα και του άλλου και τα κάνει όλα η σημερινή κυβέρνηση. Με συγχωρείς, δεν μπορεί να έχει μέλλον. Λοιπόν, μέτρα θα έρθουν. Και επειδή ζαλίστηκε ο ελληνικός λαός, πάμε στο ιατρικό μας. Πάμε στο ιατρικό μας. Θα έρθείτε τη Δευτέρα, Τρίτη, να τα πούμε. Ιατρικό τώρα. Τώρα ιατρικό. Καλή.
Καλή σας ημέρα. Μία ενδιαφέρουσα έρευνα από τη Σουηδία και συγκεκριμένα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Καρολίνσκα έρχεται να επιβεβαιώσει όσα εμείς οι Έλληνες, ειδικά στην επαρχία, ξέρουμε εδώ και χρόνια. Ότι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας από 60 ετών που ασχολούνται με τον κήπο τους ή το χωράφι τους κερδίζουν περισσότερα χρόνια ζωής, πλούσια μάλιστα σε υγεία, έστω και ας μην ασκούνται σωματικά, χωρίς δηλαδή τη σωματική γυμναστική. Σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστημιακά νοσοκομεία του κόσμου, στο Καρολίνσκα, οι ειδικοί μελέτησαν για 12 ολόκληρα χρόνια περίπου 4.000 άτομα, καταγράφοντας κάθε φορά τον κίνδυνο καρδιακών και εγκεφαλικών επεισοδίων που αντιμετώπιζε κάθε ένας από τους συμμετέχοντες. Ανάμεσα σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, οι ηλικιωμένοι φάνηκε ότι αγαπούσαν περισσότερο από τους υπόλοιπους τον καναπέ τους και γενικά την καθιστική ζωή. Όσο ανέλυαν όμως τα δεδομένα τους, οι επιστήμονες έβλεπαν ότι οι ηλικιωμένοι που είχαν δραστήρια καθημερινότητα εντός και εκτός σπιτιού αντιμετώπιζαν τον μικρότερο κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου. Συγκεκριμένα εκείνοι που απολάμβαναν να ασχολούνται με εσωτερικές ή εξωτερικές επισκευές, το πλήσιμο του αυτοκινήτου, την ενασχόληση με τον κήπο και γενικά με τη γη, ακόμη και με το κυνήγι, μείωναν τον κίνδυνο εγκεφαλικού και καρδιακού επεισοδίου κατά 27% και γενικότερα μείωναν τον κίνδυνο θανάτου από οποιοδήποτε αίτιο κατά 30%. Σκεφτείτε δηλαδή ότι ακόμη και όσοι ακολουθούσαν μία ζωή χωρίς σωματική άσκηση σε ένα γυμναστήριο ή το συστηματικό περπάτημα, εξακολουθούσαν να απολαμβάνουν τα ευεργετικά ωφέλη της σωματικής δραστηριότητας στην υγεία τους μόνο και μόνο από την κυπορική. Αντίθετα, όσοι ηλικιωμένοι δεν έκαναν σωματική άσκηση, δεν τους άρεσε η ενασχόληση με τη γη, για παράδειγμα, εξέθεταν την υγεία τους σε σοβαρό κίνδυνο. Και ο κίνδυνος, σας θυμίζω, δεν είναι μόνο το να ζήσει κανείς λιγότερο εξαιτίας ενός καρδιαγγειακού επεισοδίου, αλλά και να ζήσει μετά από αυτό με σοβαρά προβλήματα υγείας. Το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε. Ακόμη και αν κάποιος ζήσει μετά από ένα εγκεφαλικό ή ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου, ζητούμενο επίσης είναι να μην επιβαρυνθεί με μόνιμη σωματική αναπηρία. Οι ειδικοί από το Καρολίνσκα στην εξήγησή τους γι' αυτό δήλωσαν ότι η καθιστική ζωή για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα επιβραδύνει τον μεταβολικό ρυθμό του οργανισμού, ενώ την ίδια περίοδο μπορεί να προκαλέσει αλλαγές ως προς την διαδικασία παραγωγής των ορμονών στον μυϊκό ιστό. Κάνοντας λοιπόν ένα νοητικό άλμα, φανταστείτε το όφελος που προσθέτει κανείς στην υγεία του, αν στην αγάπη του για τον κήπο προσθέσει και την αγάπη του για μια γρήγορη βόλτα στο χωριό ή γενικά στο τετράγωνο της γειτονιάς του 3 με 4 φορές μέσα στην εβδομάδα. Δεν χωράει πλέον καμία δικαιολογία. Σηκωθείτε από τον καναπέ και κερδίστε περισσότερα χρόνια με υγεία πάνω απ' όλα. Σε 8 λεπτά από τώρα ξεκινάει η εκπομπή του Σπύρου του Μάλι με τη συνέχεια των ειδήσεων και των γεγονότων. Φίλες και φίλοι, να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε, εμείς πάντα σε απευθεία σύνδεση με το σημείο όπου χθες είχαμε την δολοφονία των νέων μελών της Χρυσής Αυγής και τις πληροφορίες που σας δώσαμε από πολύ νωρίς για την πορεία της υγείας του Τρίτου, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αύριο το πρωί όλη η ομάδα θα είναι εδώ. Σας ευχαριστούμε θερμά που και σήμερα επιλέξατε το Sky για την δική σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Sky δεν τελειώνει ποτέ. Σπύρος Μάλης, και αύριο το πρωί θα είναι εκεί η Μάγδα. Καλημέρα σας.